Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου εύκολα, γρήγορα. Τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Να πω ότι μαζί μας, μεγάλος μας χορηγός, Γίδιος στον Όρχη και έζησε. Ήταν η πρώτη επέμβαση. Σαργκάνης, απίστευτος. Ο Σαργκάνης ήταν στις αποκρούσεις, φοβερός. Ναι. Εντάξει, είχε και τον τρόπο να τις κάνει θεαματικές. Ναι.
Είχε και λίγο φαντασία, ήταν και λίγο. Μεγάλη απόκριση έκανε ο Δοξάκης στο πέναλτι του δικού σου του Σάκη Αναστασιάδη που πρόλαβε και γύρισε το κορμί του. Ναι, και ήταν έπαιξε, τόσο γρήγορη φορά. Έπαιξε μια, έπεσε μια κατηγορία. Έπαιξε μια κατηγορία. Εκείνη η μεγάλη απόκριση. Να γυρίσει σε πέναλτι, να αλλάξει. Εκείνο είναι μεγάλη. Με πόσα χιλιόμετρα την ώρα πήγε. Δεν ξέρω, ρε Κόκκινε, πόσα χιλιόμετρα την ώρα πήγε. Αν το στήσατε το μάτς για άλλη μια φορά εσείς που είστε τρύπες, δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Ότι, στήσαμε. Ότι είστε τρύπιοι στον Ηρακλή χρόνια το ξέρουμε. Ότι περνάει ο καθένας από εκεί. Τρύπιοι, τι. Όποιος ήθελε πέρναγε. Ο Ηρακλής και ο Ηρακλής και ο Ηρακλής και έβγαινε 8. Τρύπιοι ήσασταν. Πάμε παρακάτω. Άιτε. Φέτος κάνατε μια ωραία προσπάθεια, πήρατε και τη διαιτησία και θα κάνετε μεγάλη προσπάθεια. Τράβα παρακάτω στα θέματα. Ρε, από την ώρα που έπιασε το στόμα σου τις αδερφές Τατά, ναι. Από κέλα σε κέλα. Καλά κάνουν. Η ομάδα που είναι στον ελληνικό χρυσό, εκείνη είναι πρώτη. Εσύ μου έλεγες οι αδερφές Τατά. Ε, hey, οι αδερφές Τατά και αυτές. Τι, τι έγινε. Τι έφτασε. Έχουν λεφτά και αυτές και ο... Ποιος έφτασε ο Ηρακλής. Σε αδερφέ τα ένα βαθμό. Εντάξει, αν βοηθήσει λίγο και ο, η ΕΠΟ εδώ πέρα. Η ΕΠΟ να βοηθήσει. Ναι. Δηλαδή βοηθάει η ΕΠΟ για αυτό. Δεν σε βοήθησε φέτος η διαιτησία. Ξέρω. Φίλος ακροατής λέει ότι στο δρόμο από Χαλκιδική για Θεσσαλονίκη στο ύψος αερογέφυρα ο Σχολάρη πριν την κατηφόρα της καρδίας έχει του μπάρει αυτοκίνητο. Ωραία. Λοιπόν, μακάρι να μην έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Και πώς δεν έχει συμβεί κάτι σοβαρό, Κόκκινε, του μπάρει αυτοκίνητο. Δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Για τον οδηγό του αυτοκίνητου. Εσύ τι λες, να μην χτύπησε ο οδηγός άμα του μπάρει. Τι είναι, ο Highlander. Πολλές φορές. Δεν μακάρι να είναι Highlander και να μην έπαθε ούτε γραζουνιά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Άλλο. Μακάρι. Τι έγινε, γιατί βογκάζει. Τίποτα. Τίποτα, γιατί βγάζει τη μύτη σου φωτιά. Γιατί κάνει κάτι καινούργιο, χάζα το τέτοιο, αλλά δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε για μπάλα, ρε Κόκκινε. Έχουν κλείσει τα ραδιόφωνα οι άνθρωποι. Άντε, λοιπόν, τελείωνε. Τελείωνε. Να πω ότι πέσαμε και οι δύο έξω στο προγνωστικό μα. Βράζε το προγνωστικό, την μπάλα είδε, ρε. Α το προγνωστικό. Την μπάλα είδε. Την μπάλα είδε. Είδα το χειρότερο πάω Ολυμπιακό που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Αυτό τι είναι τώρα, κριτική είναι. Μάλιστα. Εσύ κάνει κριτική σε μένα, κάνει τον έξυπνο, πουλά μυαλό. Τι, τι είδε, δηλαδή. Το χειρότερο παιχνίδι. Ναι, εντάξει. Είναι το χειρότερο πάω Ολυμπιακό πάω που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Πάρα κάτω. Ένα, δύο. Λοιπόν, δύο πολύ κακέ ομάδε στον ναι. αγωνιστικό χώρο. Ωραία. Χωρί βάσει. Ναι. Δεν είδαμε τελικέ δηλαδή προσπάθειε. Μάλιστα. Του δύο τροματοφύλακε να μην ανησυχούν ιδιαίτερα. Δεν ανησύχησαν. Τον πιο τυχερό να κερδίζει. Ο τυχερό κέρδισε. Που ήταν ο Ολυμπιακό. Ωραία. Δύο κακού προπονητέ. Κακοί προπονητέ. Με κακό γουτσάρισμα και οι δύο. Για ποιο λόγο. Για συγκεκριμένου λόγου. Για μαθέ το αναλύω. Για ενέλυση των λόγων. Λοιπόν, να πω ποιο να ξεκινήσω. Από τον νικητή ή από τον ηττημένο. Να ξεκινήσει από τον ηττημένο. Από τον ηττημένο. Λοιπόν, κάνει πρώτη αλλαγή, βάζει το Τσαχόφ. Ναι. Τη στιγμή που είναι πίσω στο σκορ και βάζει ναι. αμυντικό χαφ. Ναι. Δεν βάζει δηλαδή δημιουργικό χαφ. Τον ρώτησε γιατί. Να το κάνει γιατί. Το ρώτησε γιατί. Εγώ μιλάω εκ του αποτελέσματο. Το ρώτησε γιατί. Εσύ γιατί λε. Θα σου πω εγώ τη λογική. Δεν το ρώτησα, φαντάζομαι, είμαι στο διάλεξ. Έχει πάρει ο Ολυμπιακό όλο τον αέρα. Και αμυντικά και χρειάζεται ψηλά κορμιά. Και χρειάζεται και στις φάσεις που θα γίνουν τις τιμένες ένα ψηλό να σου κάνει ένα γκολ. Ναι. Ωραία. Αυτή ήταν η λογική. Πόσα γκολ έχει κάνει ο Σακόφ με το κεφάλι. Πόσα γκολ έχει κάνει με το κεφάλι. Ναι. Δεν θυμάμαι. Έχει κάνει σύνολο καμιά δεκαπενταριά, 12 γκολ από την πίσω γραμμή. Πάμε παρακάτω. Με το κεφάλι, ρε, πόσα έκανε. Ήταν σαφής η ερώτηση. Δεν ξέρω. Έκανε 12-13 από την πίσω γραμμή. Με κεφάλι, με πόδι, με χέρι, με πουλί. Λοιπόν, τα χέρια από πίσω τα έχει κάνει. Είναι πολύ φορμαρισμένος ο Πέλκας. Τι είναι πολύ φορμαρισμένο, ο Πέλκας. Είναι. Θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Όχι. Όχι. Γιατί. Εγώ μιλάω τώρα. Γιατί εμένα ρωτήσεις. Μα θα σου πω και το γιατί. Γιατί είναι χέστης. Γι' αυτό. Ποιο είναι, ο Πέλκας. Ο Πέλκας, ναι. Εγώ λέω ότι χέστης είναι ο προπονητής του. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Αργεί πάρα πολύ να βάλει τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Πάρα πολύ. Πότε έπρεπε να τον βάλει δηλαδή. Πιο μπροστά έπρεπε. Όταν έβαλε τον Σακόφ έπρεπε να έχει βάλει τον Μπίσεσβαρ. Μάλιστα. Και μετά από ένα λεπτό. Μάλιστα. Να έχει δηλαδή δημιουργικά κάτι. Παρακάτω. Το βασικότερο, για μένα δεν κατεβαίνει η ομάδα έτσι. Ναι, πώς πρέπει να κατέβει. Δεν υπάρχει λόγο να παίξει ο Πρίγιοβιτς. Γιατί, ποιος πρέπει, πρέπει να ρισκάρει. Τι, να ρισκάρει. Να βάλει τον Μπέλκα. Βάλει τον εσύ τον Μπέλκα. Με ένα και 40 παίξει center for. Βάλει τον. Ρε φίλε, συγγνώμη. Ναι. Πας να χτυπήσεις. Τι. Υποτίθεται με το μεγάλο σου όπλο, ναι. την ταχύτητα, τη δύναμη και σε κόντρα επίθεση. Μάλιστα. Σε μεγάλους χώρους. Ναι. Λοιπόν, εκεί τι μπορεί να σου προσφέρει. Θα σου πω εγώ. Είναι λογικό το, η λογική παρατήρησή μου. Λογική. Ωραία. Από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει όσε θέσει θέλει. Δεύτερον, πάμε στο Λεμονί. Πάμε στο Λεμονί. Στον νικητή τώρα. Πάμε στον νικητή. Λοιπόν, προηγείται, αφήνει τον ΠΑΟΚ να έχει υπεραριθμία στο κέντρο. Αργεί να βάλει χαφ. Αυτό το άκουσε στη δική μου εκπομπή χθες το βράδυ. Δεν το άκουσα. Πώς δεν το άκουσε. Δεύτερον, για να κρατήσει το σκορ, πάντα και εσύ το. Εσύ είσαι ο το άκουσε από μένα χθες. Δεν το άκουσα. Πες το, άντε, πες το. Λοιπόν, αργεί πάρα πολύ να βάλει τρίτο σόπερ. Έβαλε. Λοιπόν, άρα είναι λάθος κουτσάρι να πιάσει τον ένα έβαλε. Πότε τον έβαλε, τον τρίτο στόπερ. Στο 85 έβαλε τρίτο στόπερ. Ναι, έβαλε. Ποιον. Εσένα. Ποιον έβαλε τρίτο στόπερ.
Ρε άμπαλε, ποιο το έπαιρνε. Δεν έβαλε, ναι. Και ρε κοκκινά στην κριτική. Το τρίτο και το σημαντικότερο, το τρίτο και το σημαντικότερο για το παιχνίδι. Πότε έβαλε τρίτο στόπερ, ρε. Δεν έβαλε. Δεν έβαλε. Γιατί δεν έβαλε. Έπρεπε να βάλει. Είπε αργή να βάλει το τρίτο στόπερ. Λάθος έκφραση. Έπρεπε να βάλει το τρίτο στόπερ. Πες δεν ξέρω από μπάλα. Ο τόμπου τι είπε. Μα τρελάνει ρε κόκκινε. Δεν είχε τρίτο στόπερ στον πάγκο, ρε. Γιατί είχε μέσα. Πω, ρε. Είχε μέσα. Άστο κόκκινε. Όχι, θα τελειώσω και θα πει. Μη ρε κόκκινε, θα με βγάλει πολύποδε. Μια ομάδα. Η οποία τρώει γκολ από τον κάθε πικραμένο. Από τον κάθε πικραμένο. Δεν υπάρχει ομάδα να μην έχει φάει γκολ Ολυμπιακό. Γκολ από την Τρίπολη, γκολ από παντού. Τρία γκολ από τον Πανιόνιο. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τον πρωτό να ανησυχήσει. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανεί ένα. Τελείωσε την κριτική σου, κόκκινε. Βγαίνει έξω, δεν πειράζει. Ναι, γιατί δεν μπορώ να ακούω, θα συγχυστώ, θα μπω μετά εγώ να μιλήσω. Εσυχήσου, αν θέλει. Θα μπω μετά, αλλά δεν θέλω να μιλήσει καθόλου. Όχι, όχι, να μην σε ενοχλούμε κιόλα, ε. Να μην σου να φάρω και κάποιον να σε κάνει μασάζ, αέρα. Ναι, καλύτερα, μην βούλωσε το καλύτερα. Ναι. Πολύ ευγένεια. Γιατί τα κολλητηλίκια σου με του Βιερίνιε και του Μακ, τώρα θα στα βγάλω εγώ τώρα στη φορά. Που κάνω ό,τι θέλω. Τώρα θα σε βγάλω εγώ. Θα σε βγάλω εγώ τη βλαχιά σα. Τη βλαχιά σα και τα καραγκιοσλίκια σα ότι φταίει ο διαιτητή που χάσατε με ένα μηδέν. Κοπρίτε, θα σα κάνω ρόπα τώρα. Περιμένετε τώρα το διάλειμμα. Περίμενε. Έτσι πέρα. Λοιπόν, το έγκλημα γίνεται από εκεί. Δηλαδή. Δεν τολμάει να κάνει κάτι, δεν ρισκάρει. Και όταν δεν κάνεις καμία τελική προσπάθεια στην εστία του Ολυμπιακού, όταν δεν βλέπεις κάθετες πάσες στην άμυνα του Ολυμπιακού, όταν ακούω ότι η Σισε, ποιος Σισε ρε, Σισε ήξερα μόνο αυτού του Παναθηναϊκού, ξαφνικά έβγαλε στόπερ λέει ο Ολυμπιακός το Σισε. Ποιος Σισε, αυτός που πήγαινε και καβαλούσε τον Μπρούγιοβιτς για να αποβληθεί ή για να πάρει την αποβολή, πλάκα ρε μου κάνετε. Γελούσε ο κόσμος με αυτά που έβλεπε στο παιχνίδι. Από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε δει. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ λόγω του προπονητή του και λόγω πολλών πραγμάτων τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε, ενώ έδειχνε ότι έχει καλύτερο υλικό από τον αντίπαλό του, δεν μπόρεσε να διεκδικήσει το παιχνίδι σε καμία των περιπτώσεων. Ο προπονητής ευθύνεται γιατί δεν το διεκδίκησε στην πορεία του αγώνα. Γι' αυτό είναι εκεί. Να κάνει σωστές αλλαγές, τη σωστή τακτική να την αλλάξει και να γυρίσει το παιχνίδι τούμπα. Δεν το έκανε. Δεν είχε βοήθεια ο ΠΑΟΚ πουθενά. Και επειδή ο Πονηρός πουλάει πολύ μυαλό, τώρα δικαιούται να φωνάζει όσο θέλει για το Βιερίνια και για το ΜΑΚ. Γιατί όταν παίρνει ένα σκασμό λεφτά, όχι ότι τα λεφτά είναι αυτά τα οποία κάνουν τη διαφορά, πρέπει να τα δικαιολογείς κιόλας. Παίζουν μέσα δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν με προϋπολογισμό ομάδος της Super League. Τόσα λεφτά παίρνουν. Και δεν αισθάνεται καμία απειλή η αντίπαλη ομάδα ούτε από τον ΜΑΚ ούτε από το Βιερίνια. Αν δεν το κάνουν τώρα σε ένα παιχνίδι όπως είναι αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό, με ποιον θα το κάνουν ή μάλλον το κάνανε με κάποιον μέχρι τώρα, δείξανε κάτι και κολώσαν στο ντέρμπι, να πω, κολώσαν στο ντέρμπι. Ψηλά καπέλα. Σε κανένα παιχνίδι, πόσο μάλλον τώρα που ήταν η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη ανάγκη. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη πλάκα. Ότι ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Ολυμπιακό, ο απαράδεικτος Ολυμπιακός κέρδισε τον απαράδεκτο ΠΑΟΚ. Συμφωνώ με τον Βλαμένο ότι δεν υπάρχει θέμα διαιτησίας. Δεν μπορεί να διαμαρτύρεται για διαιτητή κανείς. Και μπορεί το βράδυ να είναι πρώτος. Μπορεί το βράδυ να συνεχίσει να είναι πρώτος. Και να πούμε όλοι, να πούνε κυρίως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, δεν τρέχει τίποτα. Πάλι πρώτοι είμαστε. Πρώτος μπορεί να είσαι, αλλά πρέπει να το δείχνεις και στο γήπεδο. Αν δεν το δείχνεις στο γήπεδο, δεν μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Πρέπει να κερδίσει και το σεβασμό των άλλων. Πρέπει να πας και να του εξηγείς τι εστί Βερίκοκο, να δείχνεις πολλά κιλά μάγκας. Μάγκας δεν έδειξες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Το φοβήθηκες, την πάτησες. Αυτό έγινε φίλοι μου στο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Εντάξει, το τι θα πει ο εξωγήινος θα τα ακούσουμε σε λίγο.
Να πω ότι για εσάς οι οποίοι θέλετε χρώματα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα και δοχείο στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλάση 1, κλείσω το μικρόφωνο. Λέω το χωρικό. Δεν θα γλύψω ούτε θα λαϊκίσω. Όπως συνηθίζεται να γίνεται στην πόλη αυτή. Μπορώ να πω το χωρικό και. Να μπει το χωρικό. Βουδισάτβα. Έλα, πάνε με τον Πασκάλ, συνέχισε αυτό που έκανες πριν. Με τον Πασκάλ, συνέχισε αυτό που έκανες. Τι έκανα με τον Πασκάλ. Μπουκωμένο σε βλέπω γι' αυτό. Μπουκωμένο με βλέπεις. Ναι. Εκεί στο Άγιον Όρος, εκεί μπουκωνώσεις ήταν πολύ. Ο Πασκάλ έχει σχέση με τον Άγιο Όρος. Ξέρω εγώ. Χριστιανός μαύρος. Πολύ φορτωμένο. Φύγε από εδώ, μην σου δώσει καλά κλωτσίδι να πούμε. Όλο κλωτσίδι και μπουνιές μοιράζει. Λοιπόν, για χρώματα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο πιστοποιημένα με κλάσ 1, υπάρχει μόνο ένα όνομα, Vitex Class X. Τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Κοσμάγουλου στον Εύωσμο, Ιθάκης 62, με Αντώνη Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310-303-173. Διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συν κασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες. Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο. Θεσσαλονίκης Μηδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-474785. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Για να μην πείτε το νερό νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water Λαγκαδά 335, Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654-555. Energy Water. Το νερό που σας αξίζει. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi's Top Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi's Top Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για σλιμ. Βεντούρι στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Ο Οκτώβριος φέρνει δύο πράγματα. Βροχές και τα γενέθλια για τα 6 χρόνια των 7-7. Ετοιμαστείτε για βροχή από καφεδάκια και όχι μόνο. Μεγάλος διαγωνισμός με 60 τυχερούς που θα κερδίσουν από μία μηνιαία κάρτα καφέ και από ένα θερμός. Πώς? Κάντε like στην επίσημη σελίδα 727 και comment κάτω από το διαγωνισμό τι αγαπάτε περισσότερο σε εμάς. 6 χρόνια 727. 6 χρόνια παρέα μαζί σας. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει.
Εμστάλε Γαθάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλεις. Τέρμα το μεϊμάλεις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρης. Και ο μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στοιχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, η Καλόε, η γνήσια ελληνική αλόη, τώρα και με εκχύλισμα μαστίχασχίου, που βοηθάει στο φούσκωμα, στις καούρες, στη δυσπεψία, στο έλκος και στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ενώ σε συνδυασμό με την αλόη, συμβάλλει ακόμη πιο δραστικά στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χοληστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αποκτήστε τα 2 λίτρα Καλόε μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι ή μαστίχα χίου μόνο με 50 ευρώ. Μαζί μια κρέμα προσώπου ή μια αναλγητική κρέμα δώρο αξίας 20 ευρώ. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του λεβητά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε επιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές. Εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέρκιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδαριές, κλειδαριές ασφαλείας, κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, έχετε πρόβλημα με χρηματοκιβώτιο, ό,τι πρόβλημα και αν έχετε, ο Κλειδαράς το λύνει εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Ένα τηλέφωνο στο 85 27 27. Κόκκινο το πώς αντιολυμπιακό σε φαίνεται που ξεκινάς με Τότεναμ. Εντάξει ρε φίλε, πες ό,τι θέλεις. Άκου τώρα τον προφέσορ αυτόν εδώ, την κουρού με χέρια τώρα. Εντάξει, να σου κάνει ανάλυση για το παιχνίδι. Ναι, να κάνουμε μια δίκαιη ανάλυση ούτε υπέρ του Ολυμπιακού, ούτε υπέρ του ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ έκανα υπέρ κάποιον. Ναι. Άντε ρε τώρα. Και φυσικά να βλέπουμε λίγο μπάλα χωρίς να πίνουμε ουίσκι. Γιατί τρίτο σέντερ μπακ δεν έβαλε ο Ολυμπιακός. Κόκκινο έπρεπε να βάλει. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες για το ματς. Πρώτον, ο Λουτσέσκου την Παρασκευή εδώ, εγώ το μεσημέρι, είπα ότι από το φόβο του, αν ήμουν φοβισμένος εγώ, θα βάζα μέσα Μάκη και Βιερίνια. Πρίγιοβιτς, τις μεταγραφές όλες, Σαμπράνο, σέντερ μπακ όπως είπε, έπαιξε. Και πώς τον λένε, Μαουαρίτσιο και Ελκαντουρί. Και άμα χάσω το παιχνίδι, δεν μου πει κανένας τίποτα. Δεν μου πει κανένας τίποτα. Όλο και κάνα πλάγιο out ανάποδο θα βρουν όλοι αυτοί οι λαϊκιστές να πούνε ότι αδικήθηκαν. Σου λέει, έχω το γάιδαρό μου δεμένο. Αντί λοιπόν να φτιάξει μια ομάδα να χτυπήσει στην κόντρα τον Ολυμπιακό, βάζει δύο παίκτες οι οποίοι λόγω της κακής βιολογικής τους κατάστασης, και μιλάω για το Μακ και το Βιερίνια, είναι πτώματα, σέρνονται και οι δύο, δεν μπορούν όταν αμυνθούν στα 70 μέτρα, γιατί έλεγε ο speaker στο, πώς το λένε, στην αναμετάδοση, ωραία το έλεγε, εγώ τον παρακολουθούσα, σημείωνα, έλεγε, πολύ ωραία κλείνουν οι πλαϊνοί του ΠΑΟΚ, Μακ και Βιερίνια, έρχονται πάρα πολύ πίσω δίπλα στα πλάγια Μακ,
ο Ολυμπιακός στο πρώτο 25 λεπτό, 30 λεπτό δεν μπορεί να βρει χώρους. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Αλήθεια είναι. Πάμε στην άλλη μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια λέει ότι όταν έρθουν αυτοί οι δύο πίσω, επειδή η θέση τους είναι τέτοια και επειδή πρέπει να είναι ταχυδυναμικοί, αυτοί πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη φυσική κατάσταση. Αυτοί πρέπει να έχουν την καλύτερη γενική αντοχή. Αυτοί πρέπει να έχουν τα καλύτερα sprint από 0.40, 0.50, 0.30, 0.70. Οκ. Okay? Αυτή είναι η ακρογωνιαίη λύθη στις κόντρα επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ βρίσκει απέναντί του έναν Ολυμπιακό ο οποίος μύριζε πτωματήλα. Με έναν Οφόε ο οποίος εξαντλήθηκε στα center four μέσα στην Μπαρτσελόνα και ένας Οφόε ο οποίος άρχισε να κάνει τα φάουλ και έπρεπε να παίρνει τις κάρτες στο δεύτερο ημίχρονο γιατί φούσκωσε σαν το παγόνι. Φούσκωσε σαν το παγόνι. Έπρεπε λοιπόν ο ΠΑΟΚ όταν πάρει την μπάλα και επειδή έχει τον Μπρίγιοβιτς αργό, έπρεπε δίπλα στον Μπρίγιοβιτς ο οποίος θα έπρεπε να πάρει την πρώτη πάσα, διότι είναι αργός αλλά μπορεί να την καλύψει, να την ξαναδώσει πίσω και να χτίσει μια αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ από εκεί. Έπρεπε να βγαίνει με Βιερίνια Μακ, αυτός θα ήταν ο τρίτος. Ο τέταρτος πρέπει να ήταν το δεκάρι και ο ένας από τους δυο χαφ, με πέντε. Αυτοί βγαίναν στην αντεπίθεση με 3,5 παίκτες, με 2 με 3. Οπότε η αδυναμία του Ολυμπιακού, που είναι γενικότερα η άμυνά του και ξεκινάει το πρόβλημα από τα χαφ του, γιατί έχει κακό transition, έχει ένα φορτούνι ο οποίος μοιάζει σαν να έχει ύκτερο, δεν έρχεται σαν τρίτος χαφ, δεν πατάει περιοχή, δεν κάνει ένας μέναν, μια πάσα έδωσε σε όλο το παιχνίδι στον Κούτρι που απέκρουσε εκεί ο Μπάκο, δεν θυμάμαι του ΠΑΟΚ, ο Μάτος ποιος ήτανε. Έχει έναν παίκτη που λέγεται ο Φόε, ο οποίος είναι ίδιος ο Γιάννης ο Καμαριωτίδης που έχουμε εκεί στο Γιώτη, που δίνει τα σάντουιτς, ο φίλος μου ο Γιάννης, ένα κεφάλι δυνατός σαν πυγμάκος είναι, που δεν μοιάζει με ποδοσφαιριστής. Έχει ένα πάρτο έξω δεξιά, ο Ολυμπιακός, ο οποίος μοιάζει περισσότερο με αθλητή του MMA, και αριστερό εξτρέμ τον Ανδρούτσο από το φόβο του, με τραυματία το Σεμπά, βάζει τον Ανδρούτσο γιατί, για να περιορίσει το Μάτος. 0 στα 20 παίρνει ο Ανδρούτσος γιατί δεν περιόρισε το Μάτος. Κλείνει η παρένθεση. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει δύο πλάγια μπακ που έχουν προβλήματα. Είτε είναι ο Ομάρ είτε ο Φιγκέρα, χειρότερο Φιγκέρα, καλύτερα ο Ομάρ, και ο Κούτρης απ' την άλλη. Έχει δύο σέντερ μπακ στο μεγάλο χώρο αργούς. Έχει ένα χαφ δεκάρι που δεν γυρίζει να μαρκάρει το Φορτούνι. Έχει ύκτερο Φορτούνης, ποδοσφαιρικό. Έχει τον Οφόε Τζίτζα που δεν είναι καλό στα μαρκαρίσματα χαμηλά και επειδή σωματοτυπικά είναι βαρύ κορμί, βαρύ σκελετός, δεν μπορεί το ανέβα κατέβα το transition και κάνει και πολλά φάουλ χαμηλά και επειδή ο διαιτητής ήταν 50-50 θα μπορούσατε να πάρετε κόκκινη κάρτα από τον Οφόε αν είχατε μυαλό και τακτική και στρατηγική και που δεν είχατε. Και ένα Ρωμάο, ο οποίος Ρωμάο, εντάξει, καλός είναι αλλά δεν με τρελαίνει εμένα. Ούτε πολύ γρήγορο στα πρώτα 15 μέτρα. Καλούτσικο αμυντικό χαφ. Καλό. Με άριστα το 10,5 παίρνει. Κλάι μάι δηλαδή. Και σε αυτή την ομάδα, η οποία νοσεί, αυτή η ομάδα που θα ανέβει ψηλά, εγώ έχω τον Βιερίνια να μαρκάρει μπακ και τον Μακ να μαρκάρει μπακ. Αλλά όταν πάρει η Παοκάρα την μπάλα, να πούμε, δεν μπορεί να βγει 40 μέτρα σπριν τον Βιερίνια γιατί είναι γέρος. Βρωμάει πτωματήλα. Σας πούλησε ο Τσεκουτσαλολιάκος πτώμα. Κορόιδα παοξίδες. Τα γάρια. Κορόιδα. Κουτσολιάκος λέγεται. Δεν ξέρω. Ας έμενα και κόκκινα. Άντε γράψε εκεί πέρα. Μας κάνεις και φρένο τώρα. Άντε γρούφα τα αυγόρφη και το δίκροκο να πούμε. Και ο Μακ. Άλλο πτώμα από την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να βγει στην αντεπίθεση 5 φορές σε κάθε ημίχρονο να κάνει κούρσες. Να βγει με το. Γιατί. Εκείνη το θέμα. Γιατί κλάνει τον κατήτη. Γιατί δεν μπορούν. Ξέρω εγώ, πάντως στον γιατρό. Αυτό θέλω να πεις. Γιατί. Και τι είπε εγώ, γιατρός είμαι. Δεν μπορούνε. Με νοιάζει εμένα γιατί δεν μπορούνε. Ενώ μπορούσαν, δεν μπορούν. Γιατί ξέρω εγώ μπορεί να πηδάνε 5 φορές τη μέρα. Γιατί μπορεί να τρώνε ουίσκια. Ξέρω εγώ τι με νοιάζει εμένα γιατί. Όχι να πίνουν. Με νοιάζει το γιατί εμένα. Εγώ δεν βλέπω δύο πτώματα. Και η άμυνα του Ολυμπιακού δεν ενοχλήθηκε από τα πτώματα στην αντεπίθεση. Γιατί τα πτώματα αυτά τα δύο δεν έχουν κουράγια να κάνουν 20, 30, 40, 50. Γιατί είναι αθλητές κακοί. Το καταλάβατε, παοξίδες, γιατί δεν βγάλατε φάσεις. Δεν το καταλάβατε. Δηλαδή, άμα ερχόταν ο Λιμνιός εκεί με το Τζάλμα, ο οποίος δεν έπαιξε καλά, αλλά έχει περισσότερες δυνατότητες, θα βγαίνατε 5 φορές παραπάνω στην αντεπίθεση. Μετά, σου βάζει μέσα τον Ελκαντούρη. Τι σας είπα εγώ τόσο καιρό.
Το δεξί φρύδι του Μπίσεσβαρ είναι ο Ελκαντούρη. Αλλά και από την άλλη μεριά, ο Μπίσεσβαρ 90 λεπτό δεν μπορεί να βγάλει. Γιατί είναι σαν, σαν πελάτη του Γιώτη, να πούμε, ο οποίο έχει πλακώσει του γύρου, έχει κάνει κάτι μάγουλα, κάτι αυτά, σ' αρέσει και έχει παραμαγούλε. Και ο πολυτιμότερο, ποιοτικότερο παίκτη του ΠΑΟΚ είναι για 20 λεπτά. Δηλαδή, κορόιδο κάθε προπονητή που δεν βάζει τον Μπίσεσβαρ. Βάζει τον Ελκαντούρη. Τρίχε. Ποιο σα τον έφερε, ποιο σα τον μπάσαρε τον Ελκαντούρη. Ποιο σα έβγαλε τον Ελκαντούρη. Αν εξαιρέσω τον Μαουρίσιο, που κακώ βγήκε, τον Ελκαντούρη έπρεπε να βγάλει. Κακώ βγήκε. Κακώ βγήκε. Αν εξαιρέσω τον Μαουρίσιο, οι μεταγραφέ του ΠΑΟΚ και τον Σαμπράνο θα πω εγώ, που ήταν καλό δίπλα στο Βαρέλα. Ο Βαρέλα πολύ καλό πάνω στον Αλσαριφάρ, τον διέλυσε. Όπω διέλυσε ο Σισέ τον Μπρίγιοβιτ. Σας τα έλεγα εγώ ότι ο Πρίγιοβιτς πιάνεται. Αν βάλεις ένα κορμί ψηλό με σχετική γρηγοράδα και το βάλεις κολλητά, όπως έβαλε το Τσιγκρίσκι ο άλλος, όπως θα βάλει αύριο το Μόρα που δεν τον έβαλε ο Παράλος, όπως θα βάλει τον έβαλε ο Πετράκης τον Καταπάνο, πώς το λένε, τον Κολοπάνο, τον Κουτσοπάνο, πώς το λένε αυτό το παιδί που το πάρει, το πήρε η ΑΕΚ, τον έσβησες σε ζώνη. Μπορεί να γίνει κάποια σέντρα, να είναι το ένα σέντερ μπακ με το άλλο στα 10 μέτρα, να τυχωθεί ο Μπρίγιοβιτς που είναι καλό στο κεφάλι, χωρίς να πηδήξει. Γιατί είναι ένα 93 και δεν έχει άλμα. Και ξέρετε γιατί δεν έχει άλμα. Στον γκολ που φάγατε. Γίνεται η σέντρα και εκεί στον Μπόι ήσασταν καταδικασμένοι. Εκεί ο Ολυμπιακός πήρε το ματς, στον Μπόι. Γιατί κάνατε 40 χτυπήματα της μπάλας και δεν πήρατε μια κεφαλιά. Μια πυρωμάτος, ο δεξιός σας ο μπακ. Μια πυρωμάτος. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Μπράβο, σωστό. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο οποίος φυσικά θα έπρεπε να αποβληθεί όπως έπρεπε να αποβληθεί και ο Σαριφάν που πατάει το ποδάρι του μπακ. Και ο Μάτος δύο φορές του χαρίστηκε ο διαιτητής στη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν για τον διαιτητή επανερχόμαστε. Δύο-τρεις κάρτες δεν έβγαλε, εκατέρωθεν. Οπότε ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί να λιμάει στη διαμαρτυρία, ούτε ο ΠΑΟΚ. Βουλώστε το και ίδιο. Δεν επηρέασε τον αγώνα. Βουλώστε το και οι δυο με τον διαιτητή. Κοιτάξτε τα χάλια των ομάδων σας. Που ο Ολυμπιακός δεν έκανε μία τελική με τον Φορτούνη και τον Ασαριφάρ το Σύπαρον. Κατορθώσατε να χάσετε από τον Ανδρούτσο έξω αριστερά και τον Μπάρτο που είναι σαν μπαλεστής. Από αυτούς χάσατε. Θέλετε πρωτάθλημα να πάρετε και χάσατε από αυτούς. Και χάσατε από αυτούς. Όταν λοιπόν βιολογικά πέφτει ο Ολυμπιακός. Πάλι τον βοηθάει ο Λεμονής, τον ΠΑΟΚ. Γιατί τον βοηθάει? Γιατί τον έχει πιάσει να πούμε Αλσχάιμερ το Λεμονή. Δεν βλέπει ότι το κέντρο του πάει κατά διαόλου. Και βάζει αντί στο 65ο λεπτό το DLR. Τον βάζει στο 85. Εκεί έπρεπε να είχατε ισοφαρίσει στο 85. Τον βάζει πολύ αργά. Και βγάζει το Φορτούνι. Και βγάζει το Φορτούνι. Και φυσικά ο εγκληματίας Λεμονής δεν έχει τον Νικολάου στον πάγκο. Δεν έχει τον Νικολάου στον πάγκο, έχει τον Ποτία τραυματία. Και όταν ο ΠΑΟΚ κάνει τα χτυπήματα τα στημένα, έχει πεθάνει ο Φόε. Έχει πεθάνει ο Φόε. Έχει τελειώσει ο Φόε. Έχει μπει ο Σακχόφ για τον αέρα. Όταν βρίζεται τον προπονητή, τον έβαλε για τον αέρα. Για να πάρει μια κεφαλιά. Γιατί περιμένανε από το Βαρέλα τον Ζαμπράνο και τον Μπρίγιοβιτς. Βάζει ακόμα ένα ψηλό. Βάζει ακόμα ένα ψηλό. Το Σακχόφ. Γιατί τον έβαλε το Σάκοφ, για να κάνει sprint, για τον αέρα τον έβαλε. Το καταλάβατε το έργο. Και έχει τον τρίτο center back στην κερκίδα ο Λεμονής. Αλλά τι να σας κάνω, δεν μπαίνει ο ΠΑΟΚ να κάνει το 1-1 στο 83, 85, 87, να το σκίσω το Λεμονή. Το καταλάβατε, ΠΑΟΚ ξύδες γιατί χάσατε. Γιατί είχατε το Μά και το Βιερίνια να γίνονται μπακ αριστερό, μπακ δεξί όταν ο Ολυμπιακός έκανε το κρεσέντο του το επιθετικό. Άλλο όταν παίρνατε την μπάλα, με βγάζετε το Τζίμιρο να πατήσει περιοχή. Τι να πατήσει ρε ο Τζίμιρο την περιοχή. Μαζί με τον Ελκαντουρί και τον Μπρίγιοβιτς. Τρεις. Ο ένας αργός, ο ένας χαφ που κόβει μόνο και ο Ελκαντουρί ο οποίος μας βγήκε το 15ο του Μπίσεσβαρ. Με τρεις βγαίνατε στην κόντρα που θέλατε να χτυπήσετε τον Ολυμπιακό. Στην κόντρα επίθεση. Και δεν φταίει ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί να το βγάλει ένας προπονητής όταν είναι πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ και όταν είναι στην Εθνική Σερβία. Δεν μπορεί να το βγάλει. Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Γιατί αν δεν τον έβαζε θα το βρίζανε. Πολύ απλό είναι το θέμα. Και φυσικά θα μπορούσες να παίξεις με Βιερίνια Max Center 4-4-2, αλλά είναι πτώματα. Τι να σου κάνει ο προπονητής με τα πτώματα. Τα έβαλε μέσα τα πτώματα. Πτώματα είναι τα πτώματα.
Δεν πήρατε λοιπόν την αντεπίθεση, γιατί βγαίνατε αντί για πέντε παίκτες που θα έπρεπε να βγαίνει τέταρτος ο Βιερίνια και πέμπτος ο Μακ, βγαίνατε με τρεις. Και ο ένας ήταν αργός. Και στον αργό Ολυμπιακό γίνατε κι εσείς αργοί στην αντεπίθεση. Και στα στημένα χτυπήματα της μπάλας είχαν αυτοί Ανσάρι Φάρτ, είχαν αυτοί Πάρντο, είχαν Ρωμάο, είχαν Έλκελς, είχαν Σισε πιο ψηλούς και πιο σώματα. Και τι εσείς είχατε το Μακ τον... Μία κάθε την περίμενε. Μακ, Βιερίνια, Ελκαντουρί, Τσίμιροτ, Μαουρίσιο, Λέοβατς, δεν πηδάνε. Δεν πηδάνε. Δεν πηδάνε, κύριε. Το κατάλαβες γιατί βάλε το Σάκοφ. Δεν πηδάνε. Στον αέρα χάσατε τις μονομαχίες. Είναι ένα κομμάτι στο ποδόσφαιρο που λέγεται αέρας και στημένες φάσεις. Αυτό δεν το ξέρετε. Και με τι τρόπο προσπαθούσε να επιλύσω πάω. Που κάνατε μη στο τρόπο. Στημένο χτύπημα ζώνη και βγήκε στο πίσω δοκάρι ο Μαουρίτσιο μαζί με τον Οφόα και έχασε τη μονομαχία. Και μετά είχατε μόνο το center for εκεί στα center back που δεν μπορεί να πηδήξει βρεμένη εφημερίδα. Και σας πήραν την κεφαλιά εκεί. Άρα λοιπόν. Κάθε την παλιά είδες. Τι θες, ρε, από τον ΠΑΟΚ, κάθε την παλιά. Πώς θα δει κάθε την παλιά, ποιος θα τη βγάλει κάθε την παλιά. Δεν πληρώσαν τον Ελκαντουρί. Ναι. Έχεις παρατηρήσει ότι ο Ελκαντουρί μετά το 50-60 δεν υπάρχει στο γήπεδο, κουράζεται. Και επειδή κουράζεται, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να βγει. Να μην κουράζεται. Πρέπει να βγαίνει. Βγήκε, μπήκε ο Μπίσεσβαρ. Τι να κάνουμε. Πότε, στο 85. Στο 79. Έβγαλε τον μπακ, έβαλε τον Βιερίνια αριστερό μπακ. Τον έκανε 1,5 εκατομμύριο παίκτη, τον έκανε αριστερό μπακ. Το Βιερίνια. Ποιο Βιερίνια. Έκανε κάτι ψιλοσεντρούλες εκεί του κόλου να πούμε και ερχόταν πίσω να μαρκάρει ας πούμε κατά κάποιο τρόπο τον Ομάρ και τον Μπάρντο. Αυτή ήταν η δουλειά του Βιερίνια. Πήγαινε στη γραμμή όταν... Δεν τα καλούσε ο Βιερίνια. Σώπαρε κόκκινε, τι λες, μαθηματικά τα... μας έλυσες τώρα, τι... Είπα κάτι έλυσε. Πριν επειδή κάνεις τον έξι. Άλγεβρα μας έλυσε. Εντάξει, το καλά μου σου είναι και... Άλγεβρα μας έλυσε. Θα σου πω το έξι. Καλά ο Βιερίνια. Όχι. Ο Βιερίνια, κύριε... Θα δεχόμουν για τον Βιερίνια. Ο Βιερίνια, κύριε, δεν έπρεπε να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Το 1,5 εκατομμύριο έπρεπε να πάρουν δυο παιχταράδες και τους πιάσαν τον πισινό. Το κατάλαβες, ναι ή όχι. Δεν μου λες. Επειδή ο Βιερίνια λέει ΠΑΟΚ, τον φάγανε στη μάπα τώρα γέρο. Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Τον φάγανε στη μάπα γέρο και ο Μίχελ δεν τον ήθελε. Τον έβερε τσαμπουκά ο Σαβίδης. Φάτονα Σαβίδη τώρα. Φάτονα. Είχε πει ο Γιώργος. Φάτονα. Είχε πει ο Γιώργος Σαβίδης. Ποιος Γιώργος. Ο γιος του Σαβίδη. Και τι το λογιάζει τώρα, επειδή είχε πει το λογιάζει για σοβαρό άνθρωπο το Σαβίδη στην μπάλα πάνω. Αυτό είναι. Βρε, το λογιάζει για σοβαρό άνθρωπο στην μπάλα πάνω το γιο του Σαβίδη. Είχε και εδώ εξευτιλιστήκανε αυτοί εχθές. Άλλα είπε ο Γιώργος Σαβίδης, άλλο ο προπονητής. Έχουν γίνει ρόμπα επικοινωνιακά. Ο προπονητής λέει άλλα και ο Σαβίδης λέει άλλα. Μα τρελάνετε. Η ιστορία Βιερίνια για τον ΠΑΟΚ έχει τελειώσει οριστικά και μετάκλητα. Ναι, και. Λοιπόν, μετά από ένα χρόνο τον φέρνουν πίσω. Και θα τον περάσω για σοβαρό αυτό να δω. Θα περάσω για σοβαρό αυτό να δω. Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε. Όχι. Όταν λέει ότι εγώ με το Ραπτόπουλο δεν πρόκειται να κάνω ποτέ χωριό. Και κάνουν χωριό, λες αυτό στερείται σοβαρότητας. Δεν είναι θέμα να μαντέψεις. Εντάξει, γιατί εσύ το ότι δεν μπορεί ο Βιερίνια έκανες μαντεψιά. Δεν έκανα μαντεψιά όταν τον βλέπω εγώ τον Βιερίνια πως παίζει και τον έχουν και μπακ αριστερό και μπακ δεξί μάλλον στην Αθήνα. Βλέπω στην εγώ. Εθνική Πορτογαλίας. Μαντεψιά δεν έκανα. Μαντεψιά ούτε με τον αυτό να έκανα. Το που φέραν τον Βούλγαρο με τη Βουλγάρα που τον Μπερμπάτοφ. Τον Μπερμπάτοφ. Ούτε με τον Γκαρσία έκανα μαντεψιά. Μαντεψιά κάνετε εσείς που παίζετε κουμάρι και παίζετε τα λεφτά σας στα χρηματιστήρια και στα καζίνα. Εσείς κάνετε μαντεψιά. Εγώ βλέπω μπάλα, μαντεψιά δεν κάνω. Στον παίχτη επάνω. Λοιπόν. Το κατάλαβες. Μαντεψιά να κάνετε εσείς και λαϊκισμό να κάνετε εσείς. Και να γλύφετε τους παοξίδες εσείς. Όταν 1 εκατομμύριο κόσμος από τη μια μεριά και ο Ραπτόπουλος από την άλλη, κόντρα με τον Γκαρσία. Έχεις άντερα να το κάνεις αυτό. Τι άντερα να έχεις. Τι να κάνεις άντερα. Τι να τολμήσεις. Πάλι καλά. Πώς θα τολμήσεις. Εσύ ο Κουταλιανός. Ε. Με όλους τα βάζεις ο φόβος και ο τρόμος του φιλίου και όλων των παικτών. Ερώτηση. Ναι. Ο ΠΑΟΚ το έχασε το παιχνίδι. Δεν έχασε όμως την πρώτη θέση. Τι έκανε. Δεν έχασε όμως την πρώτη θέση. Παραμένει πρώτος. Ναι. Και τι έγινε. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Μπορεί. Ναι. Το ουσιαστικό ποιο είναι. Γιατί μπορεί. Γιατί είναι ανίκανοι όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί η διαιτησία χθες έδειξε ότι δεν έχει τρομοκρατία το Καραϊσκάκι. Ότι δεν έχει τσάτσα. Δεν έχει τσάτσα. Και θα σου πω εγώ γιατί δεν έχει τσάτσα. Στο 12ο λεπτό δίνει ένα στημένο στον Ολυμπιακό και το δίνει επιθετικό φάουλ. Πάει ο Έγκελς να διαμαρτυρεί, του λέει σκάσε, του λέει ο διαιτητής. Δεν μιλάς εδώ. Φωνάζαν αυτοί.
Στο 13ο λεπτό υπάρχει ένα offside που πρέπει να είναι πολύ λίγο του Φορτούνη. Το δίνει. Οπότε εδώ ο επόπτης δεν έχει τον φόβο. 16ο λεπτό. Ο δεξής ο επόπτης. Ναι, ο δεξής ο επόπτης ήταν καλός. Ναι. Ο άλλος δεν ήταν καλός. Εντάξει, καλά. Εκείνο του φύγανε. Στο 16 παίρνει ο Ασαριφάρ κανονικά την μπάλα από το Λέοβατς. Να βγει πλάγια τετατέ, του δίνει φάουλ. Εδώ φαίνεται ο διαιτητής ότι παίζει 50-50 στον Καραϊσκάκη. Περίμενε. Δεν δίνει, δίνει σωστές κάρτες. Μήνυμα που αφορά εσένα. Δίνει σωστές κάρτες στο Σισέ και στον Μπρίγιοβιτς. Δίνει σωστή κάρτα στο Αναρδρούτσο στο 23. Διαφωνώ για αυτό που λες. Δίνει σωστή κάρτα στο Μάτο. Πού πας ρε Μάτο με τον Αναρδρούτσο εξτρέμ να αποβληθείς. Ρε Μάτο. Βοχ. Κάνεις ρε Μάτο το καλύτερο παιχνίδι. Σταμάτα ρε και στο μήνυμα. Ας το μήνυμα ρε. Κάνεις ρε Μάτο το καλύτερο παιχνίδι της ζωής σου. Και έχεις τον Αναρδρούτσο εξτρέμ και τρως δύο κάρτες. Γιατί για δύο κάρτες ήσουν. Και τρεις. Στο 39 ήσουνα για κάρτα. Στο 54 ξανά είσαι για κάρτα. Άρα, χαρίζει στο 55 κάρτα στον Ασανιφάν. Χαρίζει κάρτα στον Έχερς με τάπα πάνω στον Μπρίγιοβιτς. Σωστά δεν δίνει δεύτερη στο Σισέ στο 70. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίος ο διαιτητής. Με 4-5 λάθη στο πειθαρχικό κομμάτι. Τι λέει το μήνυμα. Να τον εξηγήσω. Λέει ξερόλα για σένα. Ναι, λέει, ναι. Έχεις κάποιο δίκιο στα αγωνιστικά. Ναι. Στο πειθαρχικό όχι. Κόκκινη ορισμό σε Σισέ στο 15. Ντροπή να το πνίγεις, λέει. Ντροπή. Όχι Μακεδονομάχη. Τι έκανε ο Σισέ. Αλλά εσύ το άλλο άκου. Τι έκανε ο Σισέ. Απαντώ εγώ. Τι έκανε ρε Μακεδονομάχη. 4-64. Τι έκανε ο Σισέ. Ο Σισέ πάει πάνω από τον Μπρίγιοβιτς. Για να τον προκαλέσει. Να τον κάνει μπουκαλάκι. Για να τον σμπρώξει ο Μπρίγιοβιτς. Να του δώσει καμιά κουτουλιά. Και να φάει κόκκινη. Δηλαδή άρα προκαλεί. Η πρόκληση δεν απλώνει χέρια, είναι κίτρινη. Το ψηλό σπρώχνει ο Πρίγιοβιτς, δεν έγινε γι' αυτό. Κλάιμα, αδερφή. Τι κλάιμα, έπρεπε να φύγει. Τι κλάιμα. Δεν είναι αποβόλη αυτό. Από μία κίτρινη. Ορθή. Σωστά το λέει. Ορθή. Σωστά το λέει. Δεν κάνει κάποιο σε να αποβληθεί. Επειδή το έπανε δηλαδή Μακεδονομάχη εδώ πέρα ότι πρέπει να δικηθεί ο ΠΑΟΚ, να αυμασίσω. Όχι, ρε. Αλλά όχι. Για να καταλάβετε. Άντε, μπράβο. Για να καταλάβετε γιατί το παιχνίδι είναι παροδία. Ποιοι είναι οι δύο κορυφαίοι του αγώνα. Η center back. Ο Σισε. Και ο Βαρέλα. Και ο Μάτος. Και ο Βαρέλα με το Μάτο. Σωστό. Ο Σισέ και ο Μάτο. Σωστό. Α, είναι ασύλληπτο. Μόνο σε ένα παιχνίδι που βλέπεις ότι οι δέτρανοφυλάκες δεν ακούμπησαν την μπάλα. Δεν ακουμπήσαν την μπάλα. Ούτε ένα. Δηλαδή δεν είδαμε να σου τα πει. Αχ. Κακές ομάδες, ένα... όπως το είπες. Απαράδεκτο όλο αυτό το οποίο έγινε. Λοιπόν, τέλος. Δύο κουβέντες. Συμφωνώ για αυτό που λες. Ότι... Επειδή δεν μου αρέσει η σπέκουλα και ό,τι λέω το πιστεύω. Επανέρχομαι στο θέμα της μετάδοσης του αγώνα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το Μετρόπολης δεν το μετέδωσε. Φάγατε πόρτα. Μας ζήτησαν 20.000 ευρώ. Ο Αρένας, ένα άλλο σταθμό, το μετέδωσε. Δεν ξέρω αν του ζήτησαν λεφτά ή όχι, αν τα δώσαν. Είπα την Παρασκευή ότι ο Αρένα θα το μεταδώσει λόγω του ότι ο Στέλλας θα δουλέψει στο site του Μαρινάκη. Ο Στέλλας υποστηρίζει ότι δεν δουλεύει εκεί. Εγώ περιμένω μια δημόσια δήλωσή του για να μάθει ο κόσμος εάν δουλεύει ή όχι στο site του Μαρινάκη. Ο Στέλλας που διευθύνει τον Αρένα, του Ντίμη, του Αριανού, του Παπαϊωάννου, του οποίου δουλεύει ο Ποτζατζαράς που είναι παοξής. Αυτό έχω να πω εγώ μόνο, τίποτα άλλο. Δεν ασχοληθώ άλλο. Τέλος. Λοιπόν, διαβάζουμε μηνύματα και πάμε στη διάρκεια. Ναι, με τα Facebook. Ναι. Παντού. Εντάξει, ό,τι πείστε. Κόκκινη γραπτόπουλε, ρόμπες γίνατε. Δώστε κι άλλο ζωνό στον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Σε όσα μας έδωσε φέτος εκτός έδρας δεν έχει κάνει νίκη. Κάτω από τα Τέμπη δεν κερδίζει. Το πρωτάθλημα είναι της ΑΕΚ τελεία και παύλα. Εσύ αυτό θέλεις. Καλά κάνεις και το λες. Ρόμπες δεν γίναμε. Άκου να δεις. Ρόμπα έχω γίνει εγώ αυτή την εβδομάδα. Γιατί έγινε ρόμπα, για ποιο λόγο. Γιατί ήμουν τραγικό στο στοίχημα. Και τι έγινε. Εσύ ήσουν καταπληκτικό. Και τι έγινε. Έχασε το over του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ναι, το πίστευα πολύ. Έπιασε το διπλό τη Λάρισα. Ναι. Χ του Παναθηναϊκού. Ναι. Και χάνει το over του Πλαδίου. Και τι άλλο έχασα. Τα Γιάννενα τι τάπεξα. Μου φαίνεται έδωσα διπλό Λεβαδιακό. Μου φαίνεται. Διπλό το έδωσα. Εγώ, και εγώ άσο και το άστο. Και υπάρχει ένα γκολ κανονικό εκεί που ακυρώνεται. Ναι. Που απορία. Ναι. Ο Λεβαδιακός και αυτός καλή διαιτησία φέτος. Ποιο, για να μην πω. Μπράβο τον κομπό. Ποιο ποπό φαρδο γκολ, ποιο είναι αυτό που βάζει Λαμία ή Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, φίλε. Ολυμπιακός. Το άλλο που είναι τρεις πόντι καραμπόλα. Ολυμπιακός. Της Λαμίας, λοιπόν. Και της Λαμίας είναι. Ο διαιτητής μπορεί να μας πει τι είδε στο ακυρωθέν γκολ του Παζιάννα, του Λεβαδιακού με τον Παζιάννα. Ναι. Γιατί εγώ δεν είδα τίποτα. Και εγώ δεν είδα. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Και το έδωσε και σε ένα φίλο μου διπλό τον Οδυσσέα και το χάσαμε. Όχι, μπορεί να μας πει τι είδε και δεν το. Αίτητος ο Λεβαδιακός, φίλε. Αίτητος ο Ατρόμητος που σήμερα είναι. Σήμερα. Η ευκαιρία του. Σήμερα είναι ευκαιρία και το. Του Ατρόμητος. Σήμερα το μάτς βρωμάει. Έχω εγώ ένα εξή στη γειτονιά. Δύσκολο είσαι. Δύσκολο είσαι σήμερα. Στον πρώτο ρόλο. Στον πρώτο ρόλο τώρα. Εγώ λέω ότι μια ομάδα που έχει πάρει παίκτες από τον ΠΑΟΚ στα υπόψη είναι κάτι Ουάρτα και αυτό που δεν του στέλνανε
δεν θα παδώσει θέλετε οι παοξίδες. Ναι. Αν τους δείτε σήμερα να χορεύουν την άμυνα της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ είναι υποχρεωμένη να δουλεύει σε φούλο ρυθμούς Τετάρτη, Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή κτλ. Μη φωνάζετε αύριο οι φίλοι του ΠΑΟ και πείτε γιατί τους δώσαμε και δεν τους κρατήσαμε. Σήμερα παίζει ο Χατζησαΐας με τον Ριζβάνη. Ναι. Αν πετάξει τρίτο στόπερ το Ζησόπουλο, Κυβρακίδη και Γιαννούλη 5-4-1, μπορεί να τους κάνει μεγάλη ζημιά, αν το δει. Αν το δει με το Ζησόπουλο, επειδή, το Ζησόπουλο που θα παίζει, τους κλείσει τον αέρα εκεί βολίδα. 5-3, ναι. Πάντα έτσι παίζει. Όχι. Παίζει 4-3-3, 4-2-3-1. Γιατί θα το αλλάξει. Γιατί αν το αλλάξει, ναι. Καταρχήν, αυτό στο τακτικό επίπεδο τον έχει αίτητο. Ναι. Και να το αλλάξει, ναι. Δεν είναι ρίσκο. Ρίσκο είναι. Γιατί να το κάνει. Για να φύγει στην κόντρα. Αυτό που δεν έκανε ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά... Γιατί ο Μανούσος τρέχει πιο πολύ από το Βιερίνια. Γιατί ο Ούμπιντες στα 34 ρε, τρέχει πιο πολύ από το ΜΑΚ. Είναι ο Ούμπιντες. Με το Μανούσος Σεντερφόρ. Με το Μανούσος Σεντερφόρ. Και κάτι δεν πάει καλά με τον Παράσχο και τον Πλατανιά. Ναι, είναι για διώξιμο ο Παράσχο. Κάτι δεν πάει καλά. Είναι για διώξιμο. Δεν είναι κακή ομάδα ο Πλατανιά. Ναι. Ούτε κακό ο Παράσχο. Είναι για διώξιμο. Φαίνεται ότι είναι σαν τις σχέσεις που έφτασε στο πλήρωμα. Και δεν μ' άρεσε που έχασε ο Αστέρας Τρίπολης γιατί έρχεται στην Τούμπα τώρα. Και θα έρθει πολύ σφιχτούλα. Πολύ σφιχτούρα. Γιατί ο Απόλλωνος Μήνες που κέρδισε τη Ξάνθη. Άλλοι χωριάτες στην Ξάνθη. Δηλαδή, συγγνώμη. Άλλοι χωριάτες. Η οικογένεια Μονεμβασιώτη αφήνουμε τον Απόλλων. Φεύγουν. Ναι. Και αυτοί χάνουν 2-0 από τον. Και ο Λουτσέσκο δεν είναι καλά. Γιατί όταν χάνει από τον Ολυμπιακό και δεν έχει διαιτησία μέσα, έχει θέμα. Ο Γκαρσία ακονίζει τα μαχαίρια του. Να ξέρει. Ναι. Ναι. Άλλο λαϊκισμό θα έχουμε εκεί. Διάλειμμα. Διάλειμμα, ό,τι τι. Τι θες. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Στο Mega Outlet συνεχίζουμε τις προσφορές και τον Οκτώβριο. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένο στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Όταν τα ωμέγα 3 από νορβηγικά ηχθιέλαια συναντούν την αγγλική τεχνογνωσία, κερδίζει η ελληνική καρδιά. Ωμέγαζον με ωμέγα 3 και πλάσμε συνένζυμο Q10 για την υγεία της καρδιάς. Σειρά ωμέγαζον της Health Aid. Πρώτη για την καρδιά. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Πού σε ρε Γιώργο, άρε πόσο καιρό. Είμα θα παντρεύεσαι. Μετακομίζεις. Ναι, ναι, με την Ανούλα. Του γιατρού την Ανούλα. Ναι. Μπράβο ρε, αυτή έχει και πρίκα. Που να μην είχε. Ξέρεις πόσο θα μου στοιχήσει να τη μεταφέρω. Την Ανούλα. Την πρίκα. Μια πρίκα ακόμη. Για να μην σας βγει το σπίτι διπλό. Υπηρεσία Rent a Van από τη Hertz. Νοικιάστε ένα βαν και μεταφέρετε μόνοι σας ό,τι θέλετε. Όποτε θέλετε, χωρίς επαγγελματική άδεια οδήγησης, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο hertz.gr ή καλέστε στο 2310-476-270. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ξεχασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Παρασκευή. Όλα τα προϊόντα Ορζέν 50% φθηνότερα. Σερβιέτες και μονές συσκευασίες σερβιετάκια Always 1-1 δώρο. Μαλακτικά σουπλίν Ultra 1,5 και 2 λίτρων 50% φθηνότερα. Πάνες Pampers και μονές συσκευασίες μορομάντιλα 40% φθηνότερα. Και Skip Σκόνη, υγρό, πανισχύρο μικρό, η συσκευασία μόνο 6,90. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Πώς είναι η μικρή σου Ρόξη? Άσε, με τη Ρόξη νιώθω λίγο σαν καινούργια μαμά. Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. Friends by Quake Omega Pet. Σε ενημερώνει εξειδικευμένο προσωπικό για ό,τι απορία έχεις για το ζωάκι σου. Με κτηνίατρο και groomer σε κάθε κατάστημα. Και από προϊόντα? Η μεγαλύτερη ποικιλία που μπορείς να φανταστείς. Με διαφορετικές προσφορές κάθε 15η ημέρο. Με 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, κάποιο σίγουρα κοντά σου. Αλλά και με delivery και οργανωμένο e-shop. Friends by Quake Omega Pet.
ο καλύτερος φίλος για το κατοικίδιό μου. Αφίλα Αμβριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη, τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμβριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Αμβριάκου. Η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη Σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Κράτησες το πατρικό σου. Την παλιά μπερζέρα που καθόσουν από παιδί. Το παλιό σκρίνιο που έκρυβε η μαμά το λικέρ. Το παλιό κούφωμα που... μπάζει. Κρατήστε τις αναμνήσεις, όχι τα κουφώματα. Επιλέξτε ενεργειακά συστήματα Αλουμίλ και εξοικονομήστε χρήματα για μία ζωή. Μάθε περισσότερα στα showroom της Αλουμίλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή στο alumil.com. Αλουμίλ, μίλια μπροστά. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Κάθε κλέντι μπορεί να ξεκινήσει με μια κρασοσταλιά. Κάθε τραπέζι μπορεί να απογειωθεί με μια κρασοσταλιά. Κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μαγική με μια κρασοσταλιά. 4 υπέροχα κρασιά για κάθε στιγμή. Κρασοσταλιά. Η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της απόλαυσης. Απολαύστε υπεύθυνα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας τηλεφωνούμε για μια νέα εκπληκτική προσφορά ψυχαγωγίας. Μόλις πήρα το νέο Seat Ibiza. Μα δεν μου το λέτε, κύριε μου, τόση ώρα να μην σας ενοχλώ κι εγώ. Ω, παρακαλώ. Με το νέο Seat Ibiza βγαίνεις από το σπίτι για να ζήσεις όσα ήθελες. Χώρη και άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας, φώτα Full LED, οθόνη αφής 8 ιντσών, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου και τεχνολογία Full Link. Νέο Seat Ibiza. Start moving. Με 11.700 ευρώ. Οδηγήστε τώρα το νέο Seat Ibiza στη Seat Κατάκης στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Top 5 προσφορές για top ψώνια μόνο στα Lidl. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Μπούτι κοτόπουλο Ελλάδας στο χασάπι 725 γραμμάρια. Συν 360 γραμμάρια δώρο 2,75. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Χρυσός μήλος 3 κιλά 23% φθηνότερα 1,35. Στήθος γαλοπούλας βραστός σε φέτες αγρικία 500 γραμμάρια 29% φθηνότερα 2,99. Παριζάκι αγρικία 1 κιλό συν 200 γραμμάρια δώρο 3,69. Και μπανάνες το κιλό μόνο για λίγο 99 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου, τώρα που δεν υπάρχει η απόσυρση του αυτοκινήτου. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133 έχοντας μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτοί έχοντας τόσο μεγάλη πείρα θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Για κλαψιάριδες, λιγδιάριδες και ό,τι άλλο μπορούν να φωνάξουν εδώ πέρα για διαιτησίες. Για, αγορεύεται, για Τσαουσέσκου, για Λουτσέσκου, για πώς τη λένε την αυτή εδώ από το... από το έρχεται εδώ την... Πήρε κανείς κοιλιά πάλι, ρε. Πέρι, αυτή εδώ πάνε στην Ευρωπαϊκή κόσμο, Ένωση, πώς πάνε, τη λένε πάνε, την... Πάνε, 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 πάνε. Την Δρακουλέσκου, ναι. Έλα, άντε, τελείω. Να τηλεφωνήστε για τα πείτε όλα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι στην Εσκιάδης Παλωδήμος η φίλη οδηγεί ταξί. Μπορείτε να κάνετε δικό σας το Skoda Octavia
με κινητήρα φυσικού αερίου μόνο με 17.500 ευρώ. Ασύλληπτη τιμή για τους φίλους οδηγούς ταξί. Τώρα τηλεφωνείτε στο 2310-596-596, 5 κομμάτια είναι, μπλε βαμμένα έτοιμα, τα παίρνετε και φεύγετε ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο του 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Άντε ένα τέταρτο να πεις του αδικού ταξί, θα έχουν φτάσει τώρα θα ήδη. Θα το πετάξω έξω. Ήδη μάλλον, θα έχουν έξω από το ταξί. Έτοιμο τον έχω. Άντε ρε κόκκινε, τελείωνε ρε μια ώρα ρε. Πάμε στο κόμμο. Πάμε, άντε, ναι. Αυγερινός. Α, να το βγήκε. Τι έγινε ρε. Έλα ρε. Έλα. Τι έγινε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πω δύο πραγματάκια που ήμουν στο γήπεδο χθες. Ναι. Λοιπόν, Ολυμπιακός φέτος από δύο ομάδες δεν έχει φάει γκολ. Από τη Λαμία και τον ΠΑΟ. Ναι. Όλες οι ομάδες του έχουν κάνει τέτα τέτ. Η Λαμία, η Λαμία έκανε η Λαμία. Η Λαμία σε έκανε φάση. Να σου πω ρε φίλε, περίμενε να σε σου έκανε φάση η Λαμία. Ναι. Άκου να σου πω. Ο ΠΑΟΚ εχθές δεν έκανε ούτε μισή φάση. Έκανε μία του Μάτος έκανε. Ποια Μάτος, ποια είναι η φάση. Μια κεφαλιά που έφυγε λίγο out έκανε. Ρε εσύ, όχι αυτά που ήταν σαν αμπουμπούλες από τον αέρα. Μία πάσα, λες, ένα παιχνίδι. Ναι, ναι. Δεν έκανε μία φάση. Η Λαμία μας έκανε τρία τετατέτ. Καταλάβεις, στο φετινό Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αν είχε χθες ένα center for γρήγορο, τον Μαυριδερό που έχουμε, που είναι τραυματίας. Έπρεπε να φάει τρία γκολ ο ΠΑΟΚ. Ο παίχτης, ο καλός που υπήρχε στον ΠΑΟΚ ήταν ένας που είδα εγώ μέσα στο γήπεδο. Ο Μάτος. Ήταν αυτός ο Αλιταράς ο δεξής. Ο πολύ καλός Αλιταράς. Ωραίος πολύ Αλιταράς, καλός, ωραίος. Μου άρεσε. Ναι. Ο Μάτος, πώς λέγεται αυτός. Ο Μάτος, ναι. Ο Μάτος. Ρε φίλε, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για το Βιερίνια. Αυτό το παιδί, εγώ το θυμάμαι, ήταν πολύ καλός παίχτης. Δεν μπορούσε να προχωρήσει. Το πιστεύεις. Στο γήπεδο λες και ήταν συγκαμμένος. Εγώ το Βιερίνια το θαύμασα, μου άρεσε σαν παίχτη. Πουλάει παοξιδηλίκη να τη βγάλει. Στο λέω εγώ. Ό,τι σημαίνω. Βρε, πουλάει παοξιδηλίκη για να τη βγάλει, βρε. Έτρεχε από τη μία μεριά στην άλλη για να βαρέσει τα φάουλ τα σημαίνα. Αυτό και όλοι λέγανε. Έφυλε, εντάξει. Και για απαταιωνίστικο ποδόσφαιρο. Παοξιδηλίκια. Παοξιδηλίκια. Τρώει παπάντζα ο Παοξής, ρε. Άκουμε λίγο, ρε. Πες μου τι διαφορά έχει ο Παπάζογλου που είχε ο Πάοκ με τον Μπρίγιοβιτς. Πάμε επόμενη. Τι διαφορά. Τα λέμε, έχεις δίκιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Παπάντες πουλάνε ρε. Έρχονται τελειωμένοι εδώ, παίρνουν τα λεφτά και τελειώνουνε. Εισηγεία των κορόιδων. Τα κορόιδα μας δέρουν εμάς. Έλα η Κουμουντούρη πήρε τηλέφωνο. Πάμε λέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το υλικό και έχουμε υλικό. Πάρτε κανένα υλικό για καμιά οικοδομία. Αφήστε το υλικό το ποδοσφαιρικό τώρα. Αυτό δεν ακούγαμε ρε Κωστή τόσο καιρό, πες. Το έβαλε το υλικό. Ναι, ο Λουτσέσκου, το υλικό. Ο Λουτσέσκου τι ναι. Έκανε. Ναι. Έβαλε όλο το υλικό. Πάρτε το. Το παρουσίασε το στο κοινό ότι έτσι, αυτό είναι μπράβο. Το υλικό. Έτσι, και μετά μπράβο. Έβαλε τους αυτούς που φαγώθηκαν για να τον έτσι. Σώσουν. Α, μπράβο. Επικοινωνιακά έτσι, λοιπόν ο Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος, ναι. Λέει στον Παοξή, ναι. Τα γάρι. Μπράβο. Αυτό είναι το υλικό που έφερε η μάνατζερ. Εγώ μπράβο. Έλεγα ναι, φάτε τους. Και να μπει ο Μπίσεσβαρ τώρα και ο Σαρκόφ και ο Μαρκόφ και ο Τζάλβα να με σώσουνε. Αυτό ήταν όλο το επικοινωνιακό του Λουτσέσκου. Τα με φέρατε αυτούς, φάτε τους, αυτοί είναι απέναντι στο χειρότερο Ολυμπιακό, αυτούς έχω, τελειώσαμε. Εγώ το ίδιο είχε κάνει και ο Στέφενς στο 4-0. Μπράβο. Που έπαιξε 4-4-2 με τον άλλο τον Βόγλι, τον Κατσικά σέντερ μπακ και τον Λίνο αριστερό μπακ 35 χρονών, χωρίς βοήθειες και σας έκανε ο Ολυμπιακός τον πάτο σαν τον πηγάδι του Μελιγαλά. Και είπε ο Στέφερς αυτούς έχω, θες πρωτάθλημα, Άντε μπράβο, αυτά να λέτε στον κόσμο. Είχες πόσο καιρό που το είπες, 20 μέρες και το μίλησες εσύ το υλικό. Το υλικό βγήκε γιατί όλοι το πιστέψαν το υλικό. Βρε, πριν 25 μέρες σου λέω ότι ο Ελκαντουρί είναι το δεξί φρύδι του Μπίσεσβαρ. Τελειώσαμε. Καλησπέρα, παίζει τίποτα με τον Κάτσε από. Γιατί λέει εδώ στο site στην Αλβανία λένε ότι μάλωσε με τον προπονητή εχθές. Δεν βγάλει αλήθεια. Δεν το γνωρίζω. Αν βγάλουμε τον Κάτσε σε μια ταβέρνα να μας πει αν έγινε κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, ο κύριος Ισαάκ Κυπάρογλου. Ογλού. Ή Κυπάρογλου. Κυπάρογλου. Δεν ξέρω πού είναι ο τονισμός. Τι είναι αυτός, Καραμαλής είναι, τι είναι, από τα βάθη της Ανατολής. Δεν γνωρίζω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ισαάκ Κυπάρογλου. Να επικοινωνήσει με το 2310 και τα 390, καθώς είναι ο νικητής για το ρεύμα του χρονιάς. Ο Κυπάρογλου. Ναι, Ισαάκ Κυπάρογλου. Παρακαλώ. Κυπάρογλου ή Κυπάρογλου, με μπέρδεψε. Πώς, Κυπάρογλου. Κυπάρογλου ή Κυπάρογλου. Ωρε τι μάμπα ελδίνα τρώει αυτό στα μισή. Ήθελα μια ερώτηση να κάνω, λέει, μέσω αυτής της ομιλίας ή της ομάδας να στείλω μήνυμα στην εκπομπή. Έστειλες. Ο Βούκοτς είναι στόπερ και ήταν στον πάγκο. Κάνετε ποδοσφαιρική ανάλυση ενός παιχνιδιού τουλάχιστον, διαβάστε, λέει, και τις εντεκάδες των ομάδων. Τις διαβάσαμε, ρε, μας κάνει. Κόκκινε, λέει, τέσσερις ιταλικές ο Ολυμπιακός, έξω ο ΠΑΟΚ. Διάβαζε και κανένα στατιστικό. Ποιες τελικές. Ποια τελική διαφορά. Δηλαδή είσαι καλά. Μηδέν τελικές είχες το παιχνίδι. Πάμε, πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι ο κύριος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Επίσης. Να σας ρωτήσω κάτι. Προσωπικά θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ραπτόπουλο. Αν γνωρίζει πώς βγήκε ο όρος Σκότες Λιράτες. Λιράτες, Σκότες. Σκότες Λιράτες. Πώς βγήκε ο όρος, ξέρετε. Με το λυρί δηλαδή. Ναι. Έχετε πει ότι ο Ηρακλής έπεσε. Καταρχάς παίρνω από Ξάνθη τηλέφωνο, είμαι Ξάνθη. Ναι. Γιατί έρχομαι στην Τούμπα δύο χρονιές συνεχόμενες. Ναι. Και με βρίζουνε τη μάνα μου, την οικογένειά μου. Χι. Εγώ μένω, περίμενε. Συγχύ. Περίμενε μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Εγώ μένω στη Θράκη, στη Μακεδονία και με βρίζει, με λες εμένα Τούρκο, εσύ εμένα. Λοιπόν, είπατε ότι τον Ηρακλή τον έριξε ο ΠΑΟΚ για το πανό. Τώρα θα ρίξει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Ή τα βάζει μόνο με τους λίγους, κύριε Ραπτόπουλε. Α, ό,τι μπορεί. Ναι, ό,τι μπορεί καθένας. Δεν μπορεί να τα βάλει με τους άλλους. Ναι, σωστό. Το πανό, ναι. Κύριε Ραπτόπουλε. Ωραία το λες, έχει δίκιο. Κότες Λιράτες είναι. Ναι. Α, είναι λες. Ωραίος. Κότες Λιράτες. Από πού βγήκε ο ώρας, ρε κόκκινε. Μικι Μάους βλέπεις, τι είναι αυτό. Τι βλέπεις, ρε κόκκινε. Μικι Μάους βλέπεις. Ναι. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Κώστα. Μάλιστα. Και κόκκινε, έτσι. Εδώ, ναι. Κώστα, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που σώζει τον ΠΑΟΚ, ναι, μέχρι στιγμής, ναι, και υπάρχει ακόμα μια σχετική ηρεμία, ναι, και μιλάω και για παίκτες κυρίως και για προπονητή. Τι είναι αυτό? Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Τώρα που το πρόγραμμα σφίγγει, ναι, βασικά βάσει της εικόνας της ομάδος, ναι, αν το πρόγραμμα που έρχεται σε αυτές τις έξι αγωνιστικές μαζί με τον Ολυμπιακό 7 ήτανε προηγούταν αυτού του προγράμματος που είχαμε, ο ΠΑΟΚ βάσει της εικόνας αυτής πρέπει να είχε γύρω στους 2 με 3 βαθμούς. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα είχε παραπάνω. Γιατί και τα παιχνίδια που έκανε μέσα στην Τούμπα. Με ποιους έπαιξε, ρε φίλε? Με την Κέρκυρα που είναι φιλικό σωματείο. Ακριβώς. Με ποιον έπαιξε? Αυτό λέω, με λοιπόν... τα λίμα. Με αυτούς που θα πέσουν έπεσε. Με αυτούς που θα πέσουν πήρε χ. Με αυτούς που θα πέσουνε. Έκανε το στα τελευταία χρόνια τις 8 πιο εύκολες αγωνιστικές στην ιστορία του. Ναι. Και τη χάνει η κατεμιά του αυτές τις 8 πιο εύκολες πρώτες αγωνιστικές στην ιστορία του, ναι, να τις παίζει με τον πιο δειλό προπονητή στην ιστορία του. Άχρωμο, άτολμο. Έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνω εγώ προσωπικά τι προσπαθεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Τις αλλαγές του, αυτά που βγαίνει και μιλάει και λέει, τις δηλώσεις που κάνει. Όχι. Εχθές γελούσες με αυτά που έλεγε. Ο προπονητής ξεβράκωσε τους μάνατζερ που φέρανε. Να είστε καλά. Το Βιερίνια, το Μακ, σε αυτή την κατάσταση. Και τον Ελκαντουρί, ο οποίος δεν κατουρεί. Λοιπόν, στο τηλέφωνο είναι ο Ισαάκ. Και ο Αβραάμ θα είναι ο Ισάκιν. Ναι. Κυπάρογλου. Βόλτον. Και λέει Βόλτον και κερδίζει το ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Ναι. Συγχαρητήρια. Μας έλυσες και την απορία, γιατί δεν ξέραμε αν είναι Κυπάρογλου ή Κυπάρογλου. Κωνσταντινοπολίτης είναι, ρε. Περίμενε. Κωνσταντινοπολίτης ή Καραμαλής. Κωνσταντινοπολίτης. Κωνσταντινοπολίτης. Ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Και η ομάδα μας λες και κλείνει. ΠΑΟΚ θα είναι. Άρης. Άρης και λέει ο Γλου. Φάτινα. Καλά, ρε φίλε, λέγεσαι ο Γλου και είσαι Άρης. Του ήρθε τώρα. Του ήρθε καμπάνα τώρα. Να είσαι καλά, Ισάκ. Να είστε καλά, γεια σα. Λοιπόν, πάμε. Άρης με. Ο Γλου. Πρέπει να είναι ο μόνος ο Γλου που είναι αριανός. Έλα, φίλε. Φρέσ' μου έναν ο Γλου στην παρέα σου που να είναι αριανός. Εγώ τον Παντέλογλου και τον Τερεπέογλου
Είναι παοξίδες αυτοί. Μάλιστα. Πάμε. Παρακαλώ. Και ο Κπάσο Γλου. Λέγε ρε φίλε. Παοξίδες όλοι. Ναι. Για χαρά λέω. Γεια σου και εσένα φίλε. Είμαι ο Άλτης, άμα θυμάσαι, ο Άλμαϊς Μίκος. Που μιλήσαμε πριν κάνα δύο εβδομάδες, άμα θυμάσαι. Ποιος πέθανε, ένας 451 χρονών πέθανε. Ο Θανάσης ο Καλογιάννης πέθανε. Καλά, 51 χρονών, ο 400 πώς πέθανε. Τρομερός 400. Δεν ξέρω. Πώς πέθανε 50. Κάποιο πρόβλημα θα είχε. Κάποιο πρόβλημα. Μιλάω. Μην μιλάτε. Ναι. Παοκτής είμαι, για την ομάδα μου θα μιλήσω κλασικά. Εμένα ο Πάοκ, παιδιά, δεν ξέρω τώρα, τα δικά μου τα ματάκια μου άρεσε. Τα δικά μου τα ματάκια. Τον αδίκη. Είδα έναν. Είδα έναν Βιερίνια λίγο πιο ανεβασμένο, yeah. Όχι τον παλιό βέβαια, έτσι, yeah. Αλλά έδειξε ρε παιδί μου το παιδί λίγο κάτι παραπάνω. Παίξαμε από τα 60, από τα 90 λεπτά, 60 λεπτά έπαιξε ο ΠΑΟΚ, 30 έκανε κοιλιά. Αν αυτός ο πρώτος που βγήκε και είπε ότι δεν είχε φάσεις ο ΠΑΟΚ, αν θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός είχε φάσεις, τότε μάλλον άλλη μπάλα βλέπαμε. Έγινε μια καραμπόλα, ένα κλωτσοσκούφι και μπήκε το γκολ. Αν τώρα που χάσαμε δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αν ερχόταν χ το παιχνίδι, θα ένιωθα αδικημένος. Πολύ. Και με το βαθμό. Ενώ τώρα που χάσατε νιώθεις καλά. Μάλιστα. Ω, δεν νιώθω καλά, αλλά λέω εντάξει ρε παιδί μου, έτσι πως πήγε το μάτς, μια καραμπόλα έγινε. Πώς ήταν το παιχνίδι του. Του Αγρίνιο, πώς το λένε την ομάδα. Πανατολικού. Εσύ είσαι ικανοποιημένος, δηλαδή συγγνώμη, είσαι ικανοποιημένος από την ομάδα σου. Και που έχασε μένα μηδέν μόνο. Ικανοποιημένος δεν είναι. Όχι, γιατί το λες αυτό που έχασε έναν τέρμο. Γιατί ήταν για να φάει άλλο γκολ, ας πούμε. Όχι, απλά είμαι μαλακωμένος. Όχι, αν έφερνε χ, θα ήμουν τρελαμένος. Θα έλεγα γιατί χ, ας πούμε. Τώρα που φάγαμε ένα γκολ που κλείσαν οι θεοί τα μάτια τους, ας πούμε, και έβαλε γκολ εκείνο το τραγάρι. Δηλαδή τα βάζεις με την τύχη σου. Κάπως έτσι. Γιατί όπως δεν θυμώνεις με την ομάδα σου, η οποία φαίνεται ότι είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό και δεν το έδειξε. Κοίταξε λίγο. Σε αυτό μιλάς σωστά, ρε φίλε. Κόκκινε, ξέρεις τι γίνεται. Άμα εσύ έχεις ένα στραβοκατσάβιδο, δεν μπορείς να ξεβιδώσεις μια βίδα που είναι ίσια, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι. Τα εργαλεία της ομάδας μου είναι μια χαρά για εκεί που πρέπει να παίξουνε. Τώρα, αν τρως γκολ στο 53 και ο Λουτσέσκου δεν σου βγάζει με τη μία τον Μακ να σου βάλει πέλκα, δεν σου βγάζει με τη μία τον δεκατουρί που λέει ο Κώστας, συμφωνώ με τέτοιο, είναι για 40 λεπτά και να βγει, να σου βάλει Μπίσεσβαρ με τη μία, κατευθείαν διπλή αλλαγή. Και για να σου ανοίξει λίγο το παιχνίδι. Επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, το άκουσα αυτό που είπες, η κλασική ευκαιρία που κάνει ο ΠΑΟΚ είναι μία. Και αυτή με το κεφάλι του Μάτου. Ε, βέβαια, στον αέρα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Αν, ναι, ας φίλε, αυτό είναι ευκαιρία. Αυτό είναι ευκαιρία. Έκανε ρε ο ΠΑΟΚ 40 στημένα χτυπήματα. Και απείλησε κεφαλιά το του Μάτου. Ο Πρίγιοβιτς δεν πήρε μία κεφαλιά, ρε. Γιατί απείλησε ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά. Όχι, είπαμε εμείς ότι ο Ολυμπιακός απείλησε. Άκουσε και πράγμα. Ωραία. Μπάλα πεζόταν πιο πολύ κέντρο και στη, από την αριστερή. Ρε, οι ομάδες του Σάντος με τρία στημένα χτυπήματα σου κάνανε ένα γκολ. Και εσύ έκανε 40 και όχι μόνο δεν έβαλες γκολ στον αέρα, έφαγες γκολ στον αέρα. Και εσύ τη άλλη το παιχνίδι, στο παιχνίδι πρωταγωνιστούσαν τα στόπερ και από τις δύο ομάδες. Δηλαδή όλοι οι αμυντικοί, ή επίθεση θα κάνανε οι αμυντικοί, ή άμυνα θα παίζανε οι αμυντικοί. Εγώ ούτε και επιθετικό δεν είδα, άσχετα από ο δικός μας να πούμε, ο τέτοιος πώς το λένε, ο Αλογοουράς να πούμε δεν έκανε τίποτα, κοιμόταν όρθιος. Να σε καλά. Ο Αλογοουράς, ο Κούδας έκανε μια δήλωση εδώ πέρα στο Μετρόπολης και τον έπιασε αμέσως τον Αλογοουρά. Και λέει ο Αλογοουράς είναι για την Τούμπα μέσα. Εκτός έδρας που θέλεις ταχύτητα, διείσδυση, χώρους. Να βγεις έξω από την περιοχή, να κάνεις ένα sprint, μια πάσα από την πλάγια γραμμή, να ξαναμπεις μέσα με ταχύτητα. Αναλόγως με τον αντίπαλο. Άντε ρε τώρα. Καλά λέει ο Κούδας. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Από Τρίκαλα Εμασίας, Μέγας Αλέξης του Τρικάλων. Τι κάνατε χθες. Κερδίσαμε 2-0 την Αλεξάνδρεια. Το Γιδά. Βασικά δεν λέγεται Αλεξάνδρεια ούτε Γιδά αυτή η ομάδα. Πώς λέει. Έχουν αλλάξει αφημία, άρα δεν είναι Αλεξάνδρεια. Έλα ρε, όλοι αλλάξαν αφημία εδώ πέρα. Εμείς δεν αλλάξαμε. 52 χρόνια, Μέγας Αλέξανδρος. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε. Ορίστε. Πόσο χρόνο είσαι. 29. Άρα το σκύλο που δάγκασε τον πισινό του μπαμπά του Διούδη δεν τον πρόλαβες εκεί στην Αλεξάνδρεια. Στο. όχι, όχι. Ναι. Και ήταν και συμπέρασμα του πατέρα μου ο Διούδης. Ήτανε. Συμπέρασμα του πατέρα μου. Ποιο Διούδη. Κάποια στιγμή. Ο πατέρα του Διούδη. Έπαιζε μπάλα. Αυτό το πρωτό έπαιζε μπάλα. Καλό. Καλώς, καλώς, ναι. Σοβαρά! Ναι. Ναι. Τι ήθελα να πω. Ναι. Ένα μικρό χωριό, ναι. Σαν και εμάς, που η ομάδα που και να παίζει ακολουθάνε, πηγαίνουνε,
και στο Λαγκαδά και στον Καμπανιακό. Τώρα πάμε Έδεσα. Ναι. Ο Όρο Φυρός έκανε μια ανατροπάρα. Έχανε 1-3 και κέρδισε 4-3. Βέβαια ο Ριαβόγλου είναι σε άλλη ομάδα. Τώρα πώς έγινε αυτό το 4-3 δεν ξέρω εγώ. Λέγε ρε φίλε. Για λέγε. Ναι, απλά ένα μπράβο και στα παιδιά που παίζουν στην ομάδα. Που δεν κάνανε, δεν είχαμε ας πούμε πρόγραμμα γιατί με τις ενστάσεις και με αυτά ξέρετε τι έγινε. Ναι. Και ακόμα και με το μάτι του Ηρακλή που εντάξει, δεν πειράζει. Ο Ηρακλής είναι. Εντάξει. Και το έτσι ήρθε η κοινή ήττα. Ένα μεγάλο μπράβο και έτσι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ομάδα. Και είναι πολύ ωραία γιατί μια, ένα χωριό. Δηλαδή εσύ είσαι Μέγας Αλέξανδρος και τίποτα άλλο. Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας. Και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εντάξει και ΠΑΟΚ. Αλλά τι να πάμε να λέμε τέτοια για τον ΠΑΟΚ. Φτάνει. Στον επόμενο. Δεν έχει να πει τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Δεν είχε κουράγιο να πει και για τον ΠΑΟΚ. Και μιλάει για τον Μέγα Αλέξανδρο. Είπε γιατί τα τρίκαλα είναι πράγματα. Ορίστε. Έλα ρε φίλε. Ναι. Φίλε, καλησπέρα, τι γίνεται. Ξέρεις γιατί πουλάει σήμερα η μέρα. Κάτσε ρε. Δεν αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ. Το περιμένουμε πώς και πώς. Κλεωμένης. Ναι. Όχι ρε, μη λες ονόματα ρε. Ποιος ο Πάτερ Κλεωμένης που πάει στα... Όχι, δεν είναι ο Πάτερ. Ο φίλος μας ο Κλεωμένης. Ο Παπακλεωμένης που το παίζει εθνάρχης του χριστιανισμού και πάει μέσα στα... Τι κάνετε κυρία μου, πώς την έχετε την υγεία σας. Πάρα πολύ καλά, ωραία είμαστε. Αφού έχουμε υγεία, αφού πηγαίνουμε στα μαμούνια, τι μας λείπει, τίποτα. Στα μαμούνια πας. Τι έχει ωραίους γκαρσόνες. Ωραίους γκαρσόνες. Τι ήθελα να πω τώρα, άκουρα που λες, όταν ήρθε ο κύριος Βιερίνια, όταν ήρθε, βγαίνατε και λέγατε όλοι, θα αλλάξει τις ισορροπίες του πρωταθλήματος. Συγγνώμη, Ραπτόπουλος λέγομαι, δεν έλεγα κάτι τέτοιο. Ναι. Εγώ σας είπα ότι αυτός όταν τον είδα είναι σαν κεφτές μαφιά. Ναι. Λοιπόν, δικαιώθηκα πάλι. Ναι. Εχθές, αν από τη μια μεριά της επίθεσης, στο ένα άκρο της επίθεσης έπαιζε ο Ζαΐρης και στο άλλο άκρο έπαιζε ο Τζατζαράς, θα πήγαιναν πιο καλά. Αυτά που τα λέμε εμείς, αυτό που λέει πριν, αυτοί τώρα δεν βγαίνουν. Ξυπνήσαν τώρα. Δεν βγαίνουν. Ναι. Μόνο το καλοκαίρι μια ομάδα, μια πόλη. Και μια ομάδα, μια πόλη βρε Τενεκέδες ξεγάνωτη. Έτσι θα πάμε μια ομάδα, μια πόλη. Δεν μιλες, το πρωτάθλημα της Football League θα ξεκινήσει τελικά, γιατί και η παρέλαση έχει γίνει και θα γίνει παρέλαση και ακόμα δεν ξεκινάει. Το πρωτάθλημα περιμένουμε τα μεγάλα κεφάλια της Football League, ναι. Εκείνο τον κεφάλα του Λεουτσάκο. Να δούμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί εγώ πιστεύω ότι μετά το Πάσχα θα το ξεκινήσει. Κάτι θα βρει και θα πει μετά το Πάσχα να ξεκινήσει. Να καλωσορίσει το χορηγό στον Άρη, Ναι, ναι, έχουμε τώρα θέματα, έχουμε λεφτά. Τουρκοχώρηγος, τουρκοτήμωρος, και την Τετάρτη, τέλεσε, που σε κόκκινε, έλα. Την Τετάρτη να πάμε στο γήπεδο να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο, γιατί με αυτά τα σούργελα που μπλέξαμε ξεχάσαμε και το άθλημα. Α, ναι, Τετάρτη έχεις κύπελο, να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Παρακαλώ. Και έχεις παράδοση με τον Πανιόνιο στο κύπελο, καλή. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Ορίστε. Γεια σας, ναι. Άντε ρε φίλε, πάρε μπροστά. Πάμε. Πήρα, εντάξει. Λίγο, απλά περιμένουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Τι χορηγό έχει ο ΠΑΟΚ στη φανέλα. Σου ρωτήρε, δεν έχει, τι έχει. Στίχημαν. Τι χορηγό έχει ο Ολυμπιακός στη φανέλα. Στίχημαν. Ο Πανιώνιος και ο Αστέρας Τρίπολης, στίχημαν. Ωραία. Άρα τα μαγειρεύουν αυτοί όπως θέλουν αυτοί για να κάνουν το πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Και μέχρι το τέλος, επειδή δεν έχει play-off, να τους έχουν όλους το ίδιο μαζί και να τα κάνουν αυτοί όπως θέλουν αυτοί. Αν λέω ψέματα, πείτε μου. Δεν υιοθετούμε τέτοιες απόψεις. Πάμε επόμενος. Ραπτόπουλε, πάνω στον ΠΑΟΚ προμονητής με το κόκκινο βοηθό και μαλά του φορτιστή. Το παίρνεις περίπου το πρωτάθλημα και γίνεσαι και σύμβολος σε Θεσσαλονίκη. Επίσης θα οικονομήσετε κιόλας. Ο Λουτσέσκου και οι βλαχοσύμβουλοι είναι πιο άμπαλοι και απογκόμενες. Όπου έξω φρενών. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε, ναι. Καλησπέρα, τι μέσα θέλω να πω και λόγια για το χθεσινό ντέρμπι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχασε το μάτς εξαιτίας της επιθετικής του ανεπαρξίας. Ο Πλίγιοβιτς εκτός έδρας γίνεται ένα κράμα Φουρτάδο και Κρυσάντος. Και ο Μάτς και ο Βιερίνια είναι πιο άμπαλοι και από το Ραπτόπουλο. Επίσης, αριστερό μπακ στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Ο Λέβατ σε ένα μάτς είναι καλός, σε ένα δεν είναι. Πρέπει και ο άλλος ο Λεβέκ που τον έφερε ο Μίχελ είναι τραυματίας εδώ και 3,5 μήνες. Να κάνω μια ερώτηση. Ό,τι θες. Πόσο ετών είσαι. 17. 20.
20. Σπουδάζει τίποτα? Ναι. Τι? Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Έχεις καλές απόψεις, αλλά τα λες με έναν μονότονο πολύ τρόπο. Πολύ flat. Όχι, δεν βάζεις χρώμα, ναι, δεν βάζεις χρώμα. Δεν ανεβοκατεβαίνει η ένταση φωνή σου. Αυτό γιατί το κάνεις? Δεν ξέρω. Σαν να διαβάζεις, δηλαδή ένα κείμενο είναι. Ή σαν να είσαι μόνιμα θλιμμένος. Ή απόμακρος. Να κάνω μια ερώτηση. Στην παρέα είσαι απόμακρος? Όχι. Χώνεσαι στις παρέες? Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή σε μια κοπέλα θα την πεις: γεια σου, τι κάνεις καλά, εσύ, θέλω να βγω μαζί σου, θα πάμε μια βόλτα, πότε είσαι ελεύθερη? Αυτό θα την πεις έτσι μονότονα? Όχι, όχι, κανονικά. Ακεί βάζεις χρώμα σαν τον κόκκινο. Έγινε, φίλε. Για κοροϊδό το πες. Χρωγίνεται η φωνή του, ναι, βέβαια. Μεταλλική, μελιστάλαχτη. Λοιπόν, για χρώματα εσωτερικών χώρων επιλέξτε μόνο τα καλύτερα, μην φεύγεις, έχουμε δουλειά. Vitex Classic και Vitex Eco για με την καλύτερη καλλιτικότητα και οδηγεί στο πλήσιμο πιστοποιημένα με Class 1. Θα τα βρείτε στο κατάστημα Κοσμάγουλο, εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα για τη διακόσμηση. Στον Εύοσμο, η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτση, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύοσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτση στον Εύοσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Παλικάρι, πιάσε το γύρο τον καλό. Στα Κάρβουνα. Και πού είσαι? Φέρε να δοκιμάσουμε για τα κοψίδια στο μαγκάλι. Μερακλού κι εσύ, σαν το δρόμο μας. Οδός Μερακλή, με την εγγύηση του ψηλοπολίου Στέλιος. Κλεάνθος 33 με Παπάφη γωνία, μπροστά στο τρίγωνο παρκάκι. Οδός Μερακλή, γιατί εμείς τα κάνουμε στη σούβλα με μεράκι. Delivery 2310-920-220. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα πουκαμισάτι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί, τζάμπα θα πάω. Βρε, αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop Στεφάν's Extra Extra Large.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Λευκό πουκάμισο, συνρός καλτσάκι της κόρης σου. Ίσον λευκό πουκάμισο με ροζ βούλα. Τζιν παντελόνι, συγξεχασμένο 10 ευρώ στην τσέπη. Ίσον τζιν παντελόνι χωρίς 10 ευρώ στην τσέπη. Πλυντήριο ρούχων, συν τρεις τα ξημερώματα, συν ακατανίκητη νύστα. Ίσον ανεπανόρθωτα λάθη. Λάθη, λάθη. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ο Ήρων σου προσφέρει νυχτερινή χρέωση όλη μέρα. Και όχι για λίγο, για πάντα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Τώρα και στα καταστήματα Wind. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 24μηνη σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Τύπη μας στο Barbreeze. Αργά ή γρήγορα θα ανοίξει και τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ελάτε στην Carglass και εμείς θα το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Barbreeze σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch αξίας μέχρι και 40 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213 011 0010.
επισκευάζει καρδιά σαν την καλτιστά. Καταστήματα Μοναστηρίου, Μενεμένης, Θερμής και Χαλκιδικής. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 3 νέα καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Κάθε κλέντι μπορεί να ξεκινήσει με μια κρασοσταλιά. Κάθε τραπέζι μπορεί να απογειωθεί με μια κρασοσταλιά. Κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μαγική με μια κρασοσταλιά. 4 υπέροχα κρασιά για κάθε στιγμή. Κρασοσταλιά, η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της απόλαυσης. Απολαύστε υπεύθυνα. Από τη μικρή οθόνη στη μεγάλη. Μια ζωή την έχουμε. Και από τη μεγάλη οθόνη στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τα τραγούδια της οθόνης. Ο Κώστας Μακεδόνας και η Εύη Σιαμαντά μας θυμίζουν τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από την τηλεόραση και το σινεμά. Απολαύστε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια της οθόνης αλλά και πολλές γνωστές επιτυχίες. Ο Κώστας Μακεδόνας και η Εύη Σιαμαντά από 13 Οκτωβρίου και για 9 παραστάσεις. Τιμή από 12 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Πού σε ρε Γιώργο, άρε πόσο καιρό. Είμα θα παντρεύεσαι. Μετακομίζεις. Ναι, ναι, με την Ανούλα. Του γιατρού την Ανούλα. Ναι. Μπράβο ρε, αυτή έχει και πρίκα. Που να μην είχε. Ξέρεις πόσο θα μου στοιχήσει να τη μεταφέρω. Την Ανούλα. Την πρίκα. Μια πρίκα ακόμη. Για να μην σας βγει το σπίτι. Διπλό. Υπηρεσία Rent-a Van από τη Hertz. Νοικιάστε ένα βαν και μεταφέρετε μόνοι σας ό,τι θέλετε. Όποτε θέλετε, χωρίς επαγγελματική άδεια οδήγησης, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο hertz.gr ή καλέστε στο 2310 476 270. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πως πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πως θα γυρίσετε. Πως? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 751 241. Έλεος πια από χθες. Μέσα έξω, μπουμ μπουμ. Tool Plus, madame. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία, ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley, Tool Plus, Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus, γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είστε όλοι εκεί στις γραμμές και συντονισμένοι εδώ στο 95,5 των FM και μαζί μας η Εσκιάδης Βαλοδήμος, η Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος με τους φίλους οδηγούς ταξί να έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μία ασύλληπτη προσφορά με το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου να το αποκτούν μόνο με 17.500 ευρώ. Και όταν λέμε μόνο, αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι εννοούμε. Είναι τρομερή η τιμή για τους φίλους επαγγελματίες οδηγού ταξί, οι οποίοι μπορούν να μάθουν περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Α ΚΤΕΟ. Λοιπόν, θα πάμε στον κόσμο. Λέει, άσε το γλου, λέει. Άντε. Επαληθευτικά λέει, έγινε ρόμπα ο Τωτός. Ο γιος το Καρεσκάκι. Και γελάει ο 75. Γιατί να γίνει ρόμπα, ρε φίλε. Λοιπόν. Καλησπέρα, κύριε Ρατόπουλη, για κόκκινο. Μας επιβλήσει τα μυαλά ότι η ΑΕΚ δεν πάει για πρωτάθλημα. Και δεν θα ρωτήσω καν για ρόστερ, καν για ποια ομάδα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι ομάδες πρωταθλητισμού. Θα ρωτήσω ένα πράγμα. Ποια ομάδα στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ
έδειξε ότι μπορεί να εκτονίσει τον Ολυμπιακό και πια έδειξε ότι είναι τίνκα στην πλακιά. Ευχαριστώ πολύ. Άλλο το ένα ερώτημα, άλλο το άλλο. Πάνε ρε κόκκινη στον κόσμο. Πάμε. Έλα φίλε. Έλα ραπ. Έλα φίλε. Α, εκτός από Ρεόκαστρο. Καλώς το να. Ήθελα να πω λίγο δύο πραγματάκια λίγο να πω για τα παόκια μόνο, αφήστε με. Ναι. Τι έγινε ρε παοκτσίδες, μια εβδομάδα μας πρίζατε τα άντιμοι τώρα. Κάτσετε τώρα στα αυγά σας. Κόκκινε, εγώ σε έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα νικήσει ο ΠΑΟΚ. Και λοιπόν. Στο έλεγα εγώ ότι δεν θα νικήσει και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και λοιπόν. Και λοιπόν, σήμερα θα δεις την ΑΕΚ να παίρνει τον Άσο και να επιστρέψει στην κορυφή. Δεν το βλέπω. Και να... Καλά, καλά. Και να παραμένει το ίδιο αποτέλεσμα και στις 5 Νοεμβρίου. Γιατί ο ΠΑΟΚ μετά τα τέμπη δεν υπάρχει. Χθες τον τελειωμένο τον Ολυμπιακό, τον υποτιθέμενο κουρασμένο, έπρεπε να τον είχε στο 1/4 του γηπέδου. Και ήταν ψόφης και ο ίδιος. Φαίνεται ότι αυτή τη βδομάδα τον υποτιμήσατε καλά το γαύρο, παοκάκια. Και σας τα έφερα ανάποδα. Αυτά έχω να πω. Σήμερα εγώ ανεβαίνω κορυφή. Άντε, γεια. Ωραίο μας θα γίνει. Δεν θα είναι εύκολο. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς το. Πρώτον, για τον φίλο που μίλησε προλίγο τον ΑΕΞΗ. Κάτσε τώρα από κάτω μας και βλέπει από κάτω πως κοιτάει προς τα πάνω. Ξέρεις τι βλέπεις εσύ. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο θέμα, εντάχει. Εντάχει. Λοιπόν, επειδή είμαστε όλοι ζώα, πάντα ρε πιο σιγά με τα αυτοκίνητα λίγο ρε. 40 τροχέα έριξε μια βροχούλα σήμερα. 40 τροχέα ατυχήματα. Κάτσε ρε φίλε, εσύ άλλη δουλειά δεν κάνεις, μετράς. Δηλαδή ούτε 39 ούτε 41. Και αυτοί που ψάρουνε οι λαμαρινάδες θα ζήσουν, αυτό περιμένουν. Εγώ αν ήμουν λαμαρινάς και έβρεχε. Σωστός. Πάμε γρήγορα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άρα μιλάμε Κώστα ότι παίζουμε με έξω τον Κοτσίδα. Στην κορυφή της επίθεσης στο ΜΑΚ, αφού μιλάς για γρηγοράδα, αριστερά τον Μπέλκα. Ποιο ΜΑΚ ρε φίλε, μα πριν το παιχνίδι. Μα πριν το παιχνίδι σας έλεγα ότι και εγώ το σκέφτομαι με ένα καλό ΜΑΚ και ένα καλό Βιερίνια να παίξω 4-4-2 και να τους διαλύσω. Αριστερά Πέλκας, αφού όμως... Βιερίνια, ναι. Κορυφή ο ΜΑΚ. Και αφού ο ΜΑΚ σέρνεται ρε φίλε, πώς θα τον βάλουμε. Ορίστε. Αφού σέρνεται, περπατάει και κάνει εμετό, πώς θα τον βάλουμε. Πώς θα βάλεις το ΜΑΚ και το Βιερίνια σέντερφορ. Εγώ δεν είπα το Βιερίνια σέντερφορ. Πώς θα τους βάλεις. Αριστερά, δεξιά, Πέλκας με Βιερίνια, κορυφή ο ΜΑΚ. Ναι. Ναι. Και. Τι θα γινόταν. Στη θέση του καγκουρί, πώς το λένε τον άλλο να πούμε. Και τι θα γινότανε. Θα κάνει ο Πάοκ. Βρε ανάπηρη είναι αυτή. Σας το είπα εδώ και ένα χρόνο. Ποιος Πέλκας. Ο Πέλκας. Όντως έχει ένσταση εδώ. Γιατί να παίξει αυτός και όχι ο ΜΑΚ. Ναι. Γιατί να μην παίξει και να μην παίξει αυτός και να μην παίξει ο ΜΑΚ. Αλλά είπαμε ότι ο προπονητής του Πάοκ. Έβαλε τις μεταγραφές, τις παρουσίασε, σαν να ήθελε να κάνει ρόμπα τη διοίκηση για τις επιλογές της. Δηλαδή, όλες οι μεταγραφές μέσα στο Καραϊσκάκι, ξεβράκωμα και αυτός βγαίνει από πάνω. Ρε Κώστα και Γρηγόρη, αυτός ο προπονητής είναι μέχρι την Ξάνθη. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ αυτός ο προπονητής. Ωραία. Αυτό θα το συζητήσουμε εν καιρό. Πληρώστε ένα προπονητή λοιπόν. Εν καιρό. Να σε ένα εκατομμύριο το χρόνο, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Όπως πληρώνει και πάρτε ένα προπονητή. Με αυτά τα λεφτά αυτό το προπονητή. Αποκτήστε μια διοίκηση που θα λέει αυτός θα είναι ο προπονητής. Και τέλος. Και βουλώστε το και μετά συζητάμε. Τι είπες ρε Κώστα. Όποιος το πιάσε, το πιάσε. Δεν πιάσαμε τίποτα. Η διοίκηση να πει αυτός είναι. Είτε γουστάρετε είτε δεν γουστάρετε. Γιατί τι είπε τώρα, είπε κάτι άλλο. Δεν είπε. Τι είπε, αλλιώς. Ετοιμάσου. Τι ετοιμάσου. 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 Θα σχολάσει και. Γιατί άμα τον έλεγε η διοίκηση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τι δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρά. Πώς δεν είναι σοβαρά πράγματα. Παρακαλώ. Έλα. Δηλαδή ο Λεμονής τι προπονητής είναι. Δηλαδή ο Ζουνίδης τι προπονητής είναι, Ευρωπαίος. Δηλαδή η ΑΕΚ ποιον έχει πάρει, το μεγαλύτερο Ευρωπαίο προπονητή. Βρες ένα προπονητή τέτοιο σαν τον Τισάκ και φέρε. Μα ζαλίζετε τον έρωτα τώρα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Θα κάνω μια ερώτηση στην οικογένεια Σαββίδη. Πατέρας, γιος δεν έχει σημασία. Προφανώς ακούνε, κάγει κάποιος θα τους μεταφέρει αυτό που θα πω. Ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί ξεμοντάρετε, διαλύσατε την περσινή την ομάδα. Μπορείτε να μας πείτε για τα εγκλήματα του καλοκαιριού που πορεύεστε με έναν Λουτσέσκου που είναι πραγματικά μόνο για τη Λαμία και την Ξάνθη.
Και είναι ντροπή ο ΠΑΟΚ να έχει αυτό το προπονητή. Και να βάζει στόχο το πρωτάθλημα για να μας γελάει όλη η κοινωνία. Ποιος ΠΑΟΚ, ρε παιδιά. Ποιο σύστημα έπαιξε χθες ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν κατάλαβα. Τι έπαιζε χθες. Γύρω-γύρω όλοι. Τη μέση ο Πρίγιοβιτς. Τι παίζανε ακριβώς χθες. Μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Σαββίδης για το πανηγύρι, για το τσίρκο της Πέμπτης. Τι ουσία είχε, για ποιο λόγο έγινε. Α, εγώ όταν είπα ότι είναι πανηγυρτζίδες φωνάζατε. Πανηγυρτζίδικα πράγματα. Η Θαράπησα η Φανούρης. Αγια Βαρβάρα. Ποιο λόγο παίζει με την νοημοσύνη μας 5 χρόνια τώρα έτσι. Πανηγυρτζίδες είναι βρε, κόκκινοι είναι. Δώσεις πανηγύρι σουβλάκι 1 ευρώ από κάνα σκύλι που κλέψανε εκεί πέρα. Το σκοτώσανε και κάνανε σουβλάκια. Πάρ του στην ψυχή. Αβρωμάει η τσικνίλα. Ψόφτη για τέτοια είναι. Σταμάτα ρε κόκκινη, σταμάτα ρε βόδι, σταμάτα. Σταμάτα. Αυτά είναι τα λαϊκίστικα, φίλε. Αυτά φέραν την Ελλάδα στην κρίση. Αυτά φέραν την Ελλάδα στην πτώχευση. Τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν βαρεθήκατε ακόμα. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν βαρεθήκατε ακόμα. Πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, πάω και είμαι. Ναι. Θέλω να κάνω 2 σχόλια με το παιχνίδι. Γρήγορα, για να μην καθυστερώ και τη γραμμή και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Καταρχήν για το θέμα της διαιτησίας που όλοι διαμαρτύρονται. Εγώ είμαι 23 χρονών. Είναι από τις καλύτερες διαιτησίες που έχω δει εκεί μέσα. Ναι, αλλά δεν πουλάει αυτό. Πώς θα πουλήσουμε εμείς. Το πάω καδικημένος πουλιέται. Καλά, Μάματα καλά. Και ιστορίες, ο Μάτος χθες ήταν για 3 κόκκινες. Καλά, φυσικά. Το παιδί ήταν MVP, αλλά αυτά τα κολόχερα. Μην βρίζεις, ρε φίλε. Μην εκφράζεται έτσι, μην τον κόβεις. Σε παρακαλώ, προσοχή στις εκφράσεις σου. Σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Όταν έπεσα μπάλα, ο προπονητής, ο coach μας, μας έβγαζε. Άμα πηδούσαμε και βάζαμε χέρια, άμα τραβούσαμε. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Παίξτε λίγο μπάλα, ρε. Και ο Λεωβάτς στο φάουλ και ο Μάτος απαράδεκτοι. Δηλαδή, βλέπεις να σηκώνονται για κεφαλιά και βάζουν χέρια. Τζάμπα κίτρινες, τζάμπα κάρτες. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έπεσαν όλοι να φάνε τον Λουσέσκου. Okay, για μένα και για μένα δεν έκανε καλή διαχείριση. Αλλά έβγαλε τις μεταγραφές στη φορά. Πώς? Έδειξε ποιες είναι οι μεταγραφές του. Συγγνώμη, φταίει ο Λουτσέσκου όταν τα παιδιά δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους μέσα στο γήπεδο. Αυτός του φέρα. Συγγνώμη, δεν έχει. Δεν μπορούσε να τροφοδοτηθεί από κανέναν. Πώς θα παίξει το παιδί. Ένας επιθετικός περιοχής, πώς θα παίξει αν δεν τροφοδοτηθεί. Αν δεν έχει σχέση ο προπονητής, ποιος έχει σχέση. Πώς θα το φτιάξει το Βιερί, να τον κάνει νέο. Να μην το βάλει. Βασιλικό προπονητή. Να βάλει το Λιμιό. Α, βάλει το Λιμιό. Και να το σώσει ο Λιμιός εκεί. Και μετά να κάνει και να πει γιατί έβαλε στο Λιμιό. Ο προπονητής είναι πάντα συνυπεύθυνος. Όχι, φίλε. Ο προπονητής όταν σου φέρνει 1 εκατομμύριο τον ένα και 1,5 τον άλλον, στο Καραϊσκάκι πρέπει να τους βάλει. Να τους πει ελάτε εδώ. Γι' αυτό είπα εγώ την Παρασκευή. Αντί να πάνε οι φίλαθλοι να κάνουν και τη σέλφι, να πάνε τα 2 γαϊδούρια που είναι εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ οι φουσκωτοί, να πιάσουν τι είχα πει. Αυτό είναι αυτή το ΜΑΚ. Και απ' τ' άλλο το Βιερίνια. Και αν τους πει, θα παίξετε ή αν δεν παίξετε, δεν έρχεστε με το αεροπλάνο. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν έρχεσαι με το αεροπλάνο. Τρως ντου στο αεροδρόμιο. Θα παίξεις με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορείς. Σέρνεσαι, πες δεν παίζω, δεν μπορώ. Κάτι τελευταίο και κλείνω. Αυτό είπα εγώ σε αυτούς όλους τους χαχόλιδες που πήγαν εκεί και κάνανε στον ΠΑΟΚ τη γιορτή της πλάκας. Έτσι, ναι. Οι χαχόλιδες. Λοιπόν, κάτι τελευταίο και κλείνω, παιδιά. Κωστή, κάτι τελευταίο. Ναι. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου που έχει ο Μαουρίσιο την μπάλα. Ναι. Φαίνεται το σκηνικό στο μυαλό σας. Για βοηθά. Που κάνει ένα πεθαμένο σουτ αντί να δώσει πάσα δεξιά. Δεξιά ήταν ο. Ποιος έβγαινε. Ο Μακ νομίζω. Και δεν θυμάμαι. Μπάλα out. Λίγο out. Ναι, και έκανε ένα πεθαμένο σουτ. Το πεθαμένο δηλαδή, σουτ. Δηλαδή αντί να το βγάλει πάσα και. Δηλαδή σε αυτό φταίει ο Λουτσέσκου. Όταν τα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν με λίγο μυαλό. Τι να πω ρε παιδιά, εντάξει, όλο δικαιολογίες, όλο φταίει ο ένας, όλο φταίει ο άλλος. Αχ ήταν αυτό, αχ ήταν εκείνο, τι να πω. Φέρει τον Καρσία προπονητή, βγεις τρίτος και θα χορεύεις. Έχω τον Καρσία προπονητή. Έχει και άλλα λαϊκίστικα. Όλα... Σταμάτα ρε κόκκινε τις κρυάδες, βοη βοη, σταμάτα κρύε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. 1000 χρόνια Ηρακλής. Τι Ηρακλής, αϊποντίο. Έλα Ηρακλή. Αϊποντίο. Λοιπόν, ο Ηρακλής. Δύο ομάδες δεν γουστάρουν οι Ηρακλήδες, το Ολυμπιακό και το ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ γιατί? Το ΠΑΟΚ, να, μαζεύτηκαν 5-10 χιλιάδες και πανηγυρίσαν την πτώση του Ηρακλή για το Πανό. Ναι. Τώρα και οι Ολυμπιακοί τα ίδια μας ρίξαν 20 χρόνια στην ΕΠΟ. Ναι.
υπήρχε καλύτερη ευκαιρία να είσαι χορηγός του πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα μπορεί να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα το χάρει όμως. Να πας εκεί με επίδειξη δύναμης με το διατητή και ας χάσεις. Αλλά να το διαλύσει το Ολυμπιακό, να το διαλύσει το Καραϊσκάκι, ό,τι κάνανε αυτοί εδώ πάνω. Δεν το έκανες. Αυτή είναι η μαγιά του Ολυμπιακού. Να χαίρονται και το Ολυμπιακό και το ΠΑΟΚ. Αυτοί που καταστρέψαν αυτές οι δύο ομάδες στο ποδόσφαιρο της Ελλάδος. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Πιστεύω ότι ήταν μια έτοιμη νίκη από το ετοιμότατο σωματείο του Ολυμπιακού. Ναι. Πιστεύω ας πούμε ότι για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ πρέπει να συμβούν τρία πράγματα. Ναι. Συγχρόνως. Ένα είναι να χτυπήσει παλαμάκια το άγαλμα του Ιησού Χριστού στο ωραίο. Ναι. Ένα δεύτερο είναι να αναστηθεί ο Παρασίδης και ένα τρίτο είναι ο Θωμάς ο Μαυρομιχάλης κατά κόσμο Μάκης Μανάρης να επιστρέψει στην κερκίδα. Μόνο έτσι θα πάρει πρωτάθλημα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα θέλω να πω ότι πρέπει όλοι οι παδοί της ΑΕΚ να πέσουν πάνω στο Τσιγκουναρά και να του πούνε Τσιγκουναρά στην Ευρώπη. Ναι. Άσε την Ευρώπη κατά μέρες και την Αγία Σοφιά και εκεί τα βάλει το χέρι στην τσέπη. Διότι αν χάσει η ΑΕΚ, ας πούμε, αυτό το φθηνό πρωτάθλημα αυτή τη δύο άθλιες ομάδες που είδαμε χθες, θα είσαι αδικαιολόγητος. Τσιγκουναρά να. Αυτά. Γεια. Στον επόμενο. Έλα. Τσιγκουναρά. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Δημήτρης Παοκτζής. Ήθελα να πω κάτι για το χθεσινό το παιχνίδι. Να πεις. Λοιπόν, το καλοκαίρι πριν γίνουν οι μεταγραφές, ναι, οι ρεπόρτερ σας εκεί πέρα, ναι, μας είχαν ζαλίσει. Ο Αντελίνο φέρε τον Αντελίνο. Η Βάντρε Λανέμεος φέρε τον Μακ. Εσύ ποιον άκουγες. Εσύ ποιον άκουγες. Τι άκουγες. Τι εννοείς τι άκουγα. Έβριζες τον Ραπτόπουλο τότε. Όχι. Δεν με έβριζες. Όχι. 32 χρονών να παίρνει ένα μισή εκατομμύριο και να μην μπορεί να περάσει έναν παίχτη χθες. Τι να πω. Και ακούω χθες αναμετάδοση γιατί ήμουν στο αυτοκίνητο. Ναι. Και με το που τρώει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ τον γκολ, συγγνώμη, κράζουν τη διαιτησία. 45 λεπτά. Ότι φταίει η διαιτησία, φταίει η διαιτησία. Οι ίδιοι που το καλοκαίρι λέγανε... Αυτό το σύνδρομο του Καζαντζίδη, η πόλη αυτή δεν πρόκειται να το πετάξει στα σκουπίδια ποτέ. Αυτός ο καταραμένος ο Καζαντζίδης, ο κακός ο άνθρωπος αυτός, έχει επηρεάσει αυτή την πόλη πάρα πολύ άσχημα. Αυτός ο κακός ο άνθρωπος ο Καζαντζίδης. Αυτός ο Μύρλας έχει καζαντζιδοποιήσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει γίνει καζαντζιδοποιηθεί να πούμε. Αυτός ο αγέλαστος ο Καζαντζίδης, ο κακός ο άνθρωπος. Έλα φίλε, ναι. Κώστα, καλησπέρα. Τι μου γκρίζεις ρε κοκκιά, τι εκεί. Ό,τι να είναι κάνε, δεν υπάρχει. Λέγε ρε φίλε. Κώστα, καλησπέρα. Καλώς τον. Σπύρος Ολυμπιακός, τι κάνουμε. Γεια σου Σπύρο. Λοιπόν. Τα χάλια σου εσύ Σπύρο, τα χάλια σου. Κάτι να σου πω. Ναι. Καταρχάς, θεωρώ ότι οι δηλώσεις της Λεμονή είναι απαράδεκτες. Τι είπε, δεν άκουσα. Θα σου πω τι λέει, ότι κράτησε τους παίκτες στο Champions League για να παίξει το μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Δείχνει πόσο έχει μικρύνει ο Ολυμπιακός. Το λογικό έκανε. Για στόχος σένα, είναι αυτός. Για μένα για τον οπαδό του Ολυμπιακού το Σπύρο όμως δεν είναι λογικό. Για μένα που έχω 20 χρόνια διαρκείας, που έχω πάει σε όλα τα Champions League. Ξεσκίζει την Ευρώπη τα δίθια όλα, ναι. Λοιπόν, έχεις πάει σε τελικούς, σε ημιτελικούς. Ρε παιδί μου, σε αυτά που έχω πάει, ρε Κώστα. Άσε καημένα τώρα, που έχεις πάει. Έχω πάει, έχω δει 50 ομάδες, δεν έχεις δει ποτέ. Τον πισινό του Ποπάη, που έχεις αυτό πάει. Αυτό και τον πισινό, ρε Κώστα. Που έχεις πάει ένα τελικό UEFA. Ρε δεν έχω πάει, έχω φτάσει σε κάτι. Ένα ημιτελικό UEFA. Να τον αφήνει να μας πει τι θέλει. Σιγά τον Ολυμπιακό. Άιτε πολύ λογά. Λέγε ρε Σπύρο. Λέω ότι σαν οπαδός, όταν ακούω τον προπονητή μου να λέει ότι κρατάω παίκτη στο μάτι με την Μπαρτσελόνα. Γιατί έχω στόχο το μάτι με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, δείχνει πόσο έχει μικρύνει την ομάδα μου. Για ρωτά ένα εκατομμύριο Ολυμπιακού συμφωνούν. Ρε εγώ τη λέω την άποψη, μπορεί να μην συμφωνούν όλοι. Δείχνει πόσο έχει μικρύνει την ομάδα μου. Ενέο ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη οργίαζε. Ρε Κώστα, έχω κάνει νίκες, έχω κάνει εμφανίσεις. Πού πήγες, ρε. Που έχω. Και Κόρυδος κέρδισε τον Παναθηναϊκό, τι έγινε. Λοιπόν, πού πήγες. Αυτό που πήγα, έτσι. Πού πήγε. Πού? Ότι έχω παίξει τα μεγαλύτερα γήπεδα και έχω φάει και πεντάρες και τα μεγαλύτερα γήπεδα. Περιμένεις να ακούσεις, συγγνώμη ρε Σπύρο, περιμένεις να ακούσεις έναν άνθρωπο ο οποίος κέρδισε και όμως έχει παράπονο. Και αντί να τον αφήσεις να μιλήσει, το διακόπτει συνεχώς. Το διακόπτει γιατί νομίζω ότι έχει γίνει ο παδός Μπαρσελόνα. Όχι ρε φίλε, έχει απαιτήσεις. Σιγά, εμένα αυτή τη στιγμή με λυπεί αυτό όταν ακούω τον προπονητή μου που πριν από τρία χρόνια είχα άλλους στόχους και σήμερα μου λέει ότι στο ματς του Champions δεν κοιτάει να κρατήσω τους παίκτες γιατί έχω αγώνες πρωταθλήματος. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει όχι εμένα σαν Ολυμπιακό μόνο,
και τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Δεν τους προβληματίζει. Που στα τελευταία 3-4 χρόνια έχει μικρύνει την ομάδα. Δεν είναι δυνατόν ποδοσφαιρικά αυτή τη στιγμή να έχεις 5 στόπερ την ίδια κοψιά και από τους 5 να έχεις τον πιο γρήγορο το Μαυρούκο. Δεν είναι ρατσιστικό για ένα Μαυρούκος, έτσι. Όχι. Με κάθε συμπάθεια το λέω το παιδί, έτσι. Λοιπόν, να είναι πιο ταχύς και να τον έχεις εκτός από τη λίστα της Ευρώπης. Δεν έχει στόπερ, άστο. Σαν Ολυμπιακός δεν έχει στόπερ. Δεν διαφωνώ. Ο Νικολάου μπορεί να γίνει. Από τους 5 που έχω δει είναι καλύτερος. Αργός είναι. Αργός σε σχέση με ποιους, με τους άλλους 5. Αργός είναι ο Νικολάου. Ποιο Νικολάου, για τον Μαυρούκο σου λέω. Α, ο Μαυρούκος είναι καλύτερος. Καλύτερος από όλους. Ναι, είναι καλύτερος. Λοιπόν. Και από τον Ποτία καλύτερος είναι. Πολύ καλύτερος. Ναι. Δηλαδή αυτός ο προπονητής που είχαμε δεν τον έβλεπε καθόλου. Ρε παιδιά, 2 μέτρα είναι το παιδί. Δεν είναι και να πεις ότι είναι 1,50. Τώρα, ένα που δεν μου άρεσε, παιδιά, και το κατακρίνω. Δεν είναι δυνατόν μετά το ματς με μια 50ρίσια διαιτησία κατά την κοινή γνώμη. Τώρα έγιναν και τρεις φάσεις και ανάποδα. Αλλιώς θα παίζαν πλήθη. Καζατζιδοποιήθηκε η Θεσσαλονίκη. Πάει. Να βγαίνουν δημοσιογράφοι που έχουν μικρόφωνο. Εδώ τον κάνανε εδώ έξω από τα μνήματα. Τι περιμένεις. Λοιπόν, δημοσιογράφοι που έχουν μικρόφωνο και να μιλάνε για αλλίωση αποτελέσματος για τη φάση του. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Οπαδοί είναι, του πάω. Ναι, αλλά παιδιά, η δημοσιογραφία είναι και λειτουργεί. Δεν είναι λειτουργήμα. Ποια δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Αυτά που βλέπω. Πολλά θέλει, πάμε. Πολλά θες. Δημοσιογραφία στην Ελλάδα θέλει εσύ. Τελευταίο. Έλα, φίλε. Θα κάνουν και απεργία. Εγώ είμαι. Αλλά στο Ίκα τώρα. Δεν του άρεσε. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Άρα. Άντε πάλι. Σας πάνε το Λάμδα. Να μου λες ο Δελιγιαννίδης τι είναι που παίζει. Είναι στον ΠΑΟΚ. Ο Δελιγιαννίδης. Ναι. Πού να παίξει ο Δελιγιαννίδης. Το Λέοβατς εκεί. Να παίξει με το Λέοβατς. Αφού τον περνάνε τον Δελιγιαννίδη. Ο Δελιγιαννίδης είναι επιθετικός μπακ. Στα μαρκαρίσματα και κοντός είναι. Και δεν έχει. Τα ενασμέναν. Εδώ ο Λέοβατς είναι όλα αυτά τα υπόλοιπα τα έχει. Ο Λέοβατς κοστίζει, πρέπει να παίζει. Αχα. Θα μου λες αυτή τη δικαιολογία που λες για τον Λουτσέσκο που έδειξε τις μεταγραφές και τους λέει ότι αυτές είναι. Μας νοιάζει εμάς που βλέπουμε μπάλα. Δεν σε νοιάζει σαν που βλέπεις μπάλα που σε λένε ήρθε ο Βιερίνε και πας στο γήπεδο. Ήρθε ο Μπερμπάτοφ, πας 10.000 κόσμο στα γάρι. Δεν σε νοιάζει. Αλλά τι με, εγώ θέλω να βλέπω μπάλα. Βλέπεις μπάλα, αλλά. Ναι, αλλά. Δεν με ξεκινάει με τον Μπέλκα. Δεν με ξεκινάει με το. Έβαλε τον Μπέλκα στο βαρά, αλλά έπαιξε καλά. Καλό ήταν ο Μπέλκα. Το Λιμιό, καλύτερα το Λιμιό, με το Λιμιό να ξεκινούσε. Το Λιμιό. Ή με το Τζάλμα. Ναι. Ένα, ξεκίνησαν αυτοί που παίρνουν τα πιο πολλά λεφτά. Αυτό. Και τι μου βάζει τώρα και το Βιερίνια να πούμε. 1,5 στάξατε κορόιδα για το Βιερίνια. 1,5. Ο Γοφός. Ο Γοφός του Σαββίδη χεριά από έχει. Τότε που, Μελάνιας ο πισινός του. 5 κιλά έβαλε. Ναι, κλείσε. 5 κιλά έβαλε. Τώρα τα λες, βλαχοπάοξι. Πριν ένα μήνα που στα λέγαμε, στράβωνε στο στόμα. Μάρσαρες. Τώρα βγήκες και τα λες, τον Νοέμβριο. Βλαχοπάοξι. Βιερίνια. Τώρα το είδες. Λιμοτάγαρο. Πριν ένα μήνα μας έβριζες. Άντε. Μοτάγα. Τελείωσε το ρεπερτόριο. Δεν κάνω δημόσιες σχέσεις εγώ στην Πολύχνη με τον Βιερίνη. Εντάξει. Γλύφτηρα από εδώ που λέει. Ναι. Πήγα, που ρωτάει που πήγα ο Διέλης Αρλίν και μετά πήγε τελικό Τσουλού τη Λεβερκούζον με 6 που πήγε τελικό. Έριξε 3 φορές πεντάρα στην Μπενφίκα, τη Μάντσεστερ, τη Ρεάλ. Πεντάρα στη Ρεάλ. Χασίσει ή πια αυτός που στέλνει το μήνυμα. Τι έχει πιει. Και πάει λέγοντας, λέει. Τι έχει πιει. Εσύ Παοκάρη Χιράκ, πού πήγες, λέει. Παοκάρη Χιράκ. Πήγες ένα χίλι πριν 500 χρόνια με την Άρτσα, την οποία εγώ ναι. Έχω πελάτησα και έγινες μεγάλη ομάδα. Γιατί εγώ με πάω και λέω ότι ο Πάοκ είναι μεγάλη ομάδα, ρε βλάχο ή που στέλνει το μήνυμα. Αυτός είναι γάβρος. Βλάχο γάβρε. Εντάξει. Και χαλιέται. Με τρεις. Με μηδέν ευκαιρίες πήρε στον ΠΑΟΚ και πανηγυρίζει. Λιγόρη, πες στον Καράφλα ότι ο Γαύρος διαμαρτύρεται για θυσία και κλαίει όχι ο ΠΑΟΚ. Εγώ είδα και τις δύο ομάδες. Τι κλαίει ο Γαύρος. Ο Γαύρος. Ξέρεις τι γουδιά θέλουν αυτοί στον Ολυμπιακό που μιλάνε για διαιτησία κι αυτοί. Κάτι γουδιά. Τι σας έκανε ο διαιτής ρε. Επειδή δεν σας παίζει 70-30 τώρα. Ε. Σφίξαν οι πισινοί σας ε. Κάνατε ντέρμπι 40.000 βέβαια δεν έχει διαιτητές τώρα.
Αύριο θα είμαστε χώρια και μεθαύριο. Γιατί δεν είμαστε χώρια? Έχουν απεργία. Ποιοι έχουν απεργία? Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και του Άρη που λένε. Και του Ηρακλή. Και οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Δημοσιογράφοι γίνανε. Λέγεται ΠΑΣΟΚ, ΠΑΚΟΚ λέγεται. Γιατί του βάλουν στο ΙΚΑ? Θα του βάλουν στο ΙΚΑ. Καλό και το ΙΚΑ. ΠΑΚΟΚ. Καλό και το ΙΚΑ. ΕΦΚΑ λέγεται. ΕΦΚΑ, ΣΥΦΚΑ, πώ λέγεται, δεν ξέρω. ΕΦΚΑ ρε λέγεται. Βλαμμένε. Τι έγινε? Λοιπόν. Βέβαια. Έλα, όταν λέγατε ναι σε όλα όμω. Και βγάζατε εκεί την Τρέμη και έλεγε ναι, πάει στο ΙΚΑ και η Τρέμη. Αλλά η Τρέμη δεν έχει ανάγκη. Θα βρει κανένα βιομήχανο να τη συντηρήσει. Βάει, βάει, βάει. Σταμάτα ρε, κρύε, τα πάει. Ακολουθεί η Μαρίνα Μπίκου με τίτλου ειδήσεων αμέσω μετά το τρίτο ημίχανο με καναλάκι για λαμάκι δήμου. Να είστε καλά.